Αρκέψαμε. Λοιπόν, μαμά και κόρη θα είναι σήμερα εδώ κοντά μας και όχι τυχαία σήμερα, γιατί σήμερα προβάλλεται απόψε το τελευταίο επεισόδιο της επιτυχημένης κομικής σειράς του Γιώργου Τσάκα. Λίκε, Λίκε, είσαι εδώ. Απόψε, σήμερα θα είναι κοντά μας μάνα και κόρη για να συζητήσουμε μαζί έτσι, λίγα πράγματα τόσο για τη σειρά όσο και για τη ζωή τους αλλά και για τη σχέση τους εν ώψη του αποψινού τελευταίου επεισοδίου του Λίκε Λίκε που σύμφωνα με τις παρασκηνιακές πληροφορίες ό,τι καταφέραμε να κλέψουμε από κάποιες εικόνες υπόσχεται να είναι πολύ ξεκαρδιστικό. Θα πέσει, όπως λέμε, πολύ γέλιο. Όπως είδατε και στην αρχή σήμερα, Παρασκευή σήμερα, είπαμε να κλείσουμε έτσι πολύ όμορφα την εκπομπή. Εκτός από μια όμορφη μαμά με την όμορφη κόρη της, θα έχουμε εδώ στην εκπομπή την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με ένα γοητευτικό Έλληνα ηθοποιό. Μιλάω φυσικά για τον Αλέξη Γεωργούλη, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο για τους σκοπούς συγκεκριμένης παράστασης και θα είναι εδώ κοντά μας για να συζητήσουμε και όπως επίσης για να απαντήσει ο ίδιος σε ερωτήσεις που εσείς του υποβάλλετε. Ερωτήσεις δικές σας, τηλεθεατών μας, αλλά και του κόσμου, για το τι θέλει να μάθει για τον Αλέξη Γεωργούλη. Για να δούμε τι ερωτήσεις κάνατε και πώς θα απαντήσει. Αυτά για τα θέματα της ημέρας σήμερα, όπως επίσης. Το Euro τελειώνει την Κυριακή και εμείς σήμερα αναζητήσαμε και ψάξαμε μία άλλη σκοπιά. Τη σκοπιά της σχέσης του Euro και του ποδοσφαίρου με τις γυναίκες. Υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες, εμείς καταγράψαμε αυτές τις κατηγορίες και θα σας τις παρουσιάσουμε σε ένα πολύ σπουδαίο ρεπορτάζ που πραγματικά δεν πρέπει να χάσετε. Γυναίκες σε σχέση με το Euro, το ποδόσφαιρο και τους συζύγους τους και τους άντρες. Λοιπόν, τελευταίο επεισόδιο Λίκε Λίκε απόψε αλλά και τελικός του Fast Money. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ο εκρηκτικός και ανεπανάληπτος Μάρκος Σεφερλής και το επιτυχημένο τηλεπαιχνίδι του Αντένα Fast Money ρίχνει απόψε αυλαία και μας παρουσιάζει το μεγάλο τελικό που θα αναδείξει τον νικητή και το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 20.000 ευρώ, ενώ υπόσχεται μοναδικές στιγμές στους τηλεθεατές. Τελικός ο οποίος θα... Τα 20.000 ευρώ. Θα δούμε, θα δούμε. Θα αναδείξει το μεγάλο νικητή που θα κερδίσει τα 20.000 ευρώ. Το μεγάλο χρηματικό έπαθλο θα διεκδικήσουν οι δύο ομάδες που προκρίθηκαν από αντίστοιχο αριθμό ημιτελικών, με το Fast Money να υπόσχεται ανεπανάληπτες στιγμές γέλιου και διασκέδασης στο τηλεοπτικό κοινό του Αντένα. Λοιπόν, μυαλό υπάρχει και αρκετό. Χάρη δεν πειράζει όμως, το χρειαζόμαστε για το τελικό. Ο Χάρης, η υπέροχη ομάδα του, η ατέριαστη. Ανατροπές, πάθος και μαχητικότητα είναι όλα όσα θα κυριαρχήσουν από τις δύο ομάδες οι οποίες θα διαγωνιστούν. Και όλα αυτά με πολύ δόση χιούμορ από τον ανεπανάληπτο παρουσιαστή της εκπομπής, Μάρκο Σεφερλή. Πες ένα δέντρο που συναντούμε στο Τρόοδος. Κέδρο. Κέδρο. Απόψε λοιπόν στις 7:30 το βράδυ ο μεγάλος τελικός του Fast Money. Ραντεβού στο τελικό. Εδώ θα γίνει χαμός κοινωνιολόγοι εναντίον ατέριαστο. Θα διεκδικήσουν τα 20.000 ευρώ. Απόψε λοιπόν ο τελικός του Fast Money, όπως επίσης και το τελευταίο επεισόδιο Λίκε Λίκε που υποσχόμαστε υπόσχεται μάλλον ο σεναριογράφος ότι θα είναι ξεκαρδιστικό και από ό,τι είδαμε και από το τρέιλερ που μεταδίδεται τις τελευταίες μέρες είμαι σίγουρη ότι θα περάσουμε πολύ όμορφα. Λοιπόν, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα, Παρασκευή, είναι η τελευταία μέρα του μεγάλου μας διαγωνισμού, του διαγωνισμού του Βάλε Αντένα, της εκπομπής Βάλε Αντένα, που σε συνεργασία με τη Louis Hotels και τη Ryanair δίνει τη δυνατότητα σε ένα τυχερό ζευγάρι από εσάς να κερδίσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο διακοπών στα πανέμορφα Χανιά της Κρήτης. Τελευταία μέρα σήμερα, κατά την οποία μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή, όσες συμμετοχές μάλλον θέλετε, για να κερδίσετε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία να πάτε 7, για 7 ολόκληρες μέρες στα πανέμορφα Χανιά της Κρήτης. Οι νικητές, για να πούμε και τις λεπτομέρειες,
θα πετάξουν απευθείας στα Χανιά με τη Ryanair από την Πάφο το Σεπτέμβριο, όπου θα ζήσουν για 7 μέρες στην απόλυτη φιλοξενία στο τετράστερο ξενοδοχείο Louis Creta Princess με τις ατελείωτες πισίνες πάνω στην αμμουδιά της Κρήτης, σε δωμάτια με θέα τη θάλασσα και με όλα τα ντόπια ποτά και γεύματα πληρωμένα. Με ποιο τρόπο? Για όσους μείνατε τελευταία στιγμή ή για εσάς που θέλετε να αυξήσετε τις πιθανότητές σας να είστε εσείς οι τυχεροί, μπορείτε να τηλεφωνείτε όσες φορές θέλετε στο 920-700 ή να στέλνετε με SMS στη λέξη Louis στο 6677, μαζεύοντας όσες περισσότερες συμμετοχές επιθυμείτε για το υπέροχο αυτό δώρο μας. Σήμερα η τελευταία μέρα κατά την οποία μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή και τη Δευτέρα, 2 Ιουλίου, θα γίνει η κλήρωση εδώ ζωντανά στο πλατό του Βαλιαντένα για να δούμε ποιος ή ποια από εσάς έχει κερδίσει αυτό το μαγευτικό δώρο για να πάει με το τέρι του ή το τέρι της στα Χανιά της Κρήτης το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, επενθυμίζουμε ότι σήμερα θα έχουμε εδώ κοντά μας σε πολύ λίγο μάνα και κόρη, τη Χριστίνα Παυλίδου με την κόρη της Μαρία, εν ώψη και της μετάδοσης του τελευταίου επεισοδίου της σειράς, της κομικής σειράς του Γιώργου Τσάκα, Λίκε Λίκε. Και πρέπει να πω ότι έχουμε για σας αποκλειστικές εικόνες, αποκλειστικά πλάνα από τα τελευταία γυρίσματα της σειράς που είχαν γίνει παραλιακά. Ένα ρεπορτάζ που σίγουρα δεν πρέπει να χάσετε. Όπως επίσης και στη συνέχεια θα φιλοξενήσουμε εδώ τον κοντευτικό Έλληνο ηθοποιό Αλέξη Γεωργούλη για να γνωρίσουμε κάποια πράγματα που ίσως, λέω ίσως, δεν ξέρουμε γι' αυτόν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μείνετε μαζί μας. Σκέφτεστε τι να κάνετε για τις φετινές σας διακοπές. Οι Louis Hotels, η Ryanair και ο Antenna δίνουν την ευκαιρία σε ένα τυχερό ζευγάρι να απολαύσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο διακοπών στα πανέμορφα Χανιά της Κρήτης. Τηλεφωνήστε στο 920-700 ή στείλτε τη λέξη Louis στο 6677 και μπορεί να είστε εσείς που θα ζήσετε την απόλυτη φιλοξενία στο τετράστερο ξενοδοχείο Louis Creta Princess με τις ατέλειωτες πισίνες πάνω στην αμμουδιά της Κρήτης σε δωμάτιο με θέα τη θάλασσα all inclusive. Πετάξτε απευθείας στα Χανιά με τα φτερά της Ryanair από την Πάφο για την Κρήτη και απολαύστε αξέχαστες διακοπές με τη σφραγίδα ποιότητας της Louis Hotel. Τώρα όλη η σειρά Comfort 2 λίτρων 1 ευρώ φθηνότερα. Στο Κοσμοπόλιταν Ιουλίου. Έξτρα τεύχος στο κορίτσι του κόσμου. Μια χορηγία της Always και του Herbal Essences. Κέρδισε τα Σαββατοκύριακο στο Napa Plaza για σένα και το αγόρι σου. Μαγιό, αρώματα και καλλιντικά. Αυτό το μήνα δεν θα ξεκολλήσω από το Κοσμοπόλιταν. Ορκίζομαι. Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός παρουσιάζει τη μουσική συνάντηση της Άλκης της Πρωτοψάλτη και της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Μπαχάρι, κανέλα και γιορτή. 4 Ιουλίου Σχολή Τυφλών. 6 Ιουλίου Αρχαίο Κούριο. Μέγα χορηγήριο ΠΑΠ. Χορηγός επικοινωνίας Αντένα. Παίξε Fast Money από το σπίτι. Ρώτησαμε 100 ανθρώπους την ερώτηση που βλέπεις. Βρες την πιο δημοφιλή απάντηση και κέρδισε 500 ευρώ. Ταυτόχρονα, λαμβάνεις μέρος στην κλήρωση για να διεκδικήσεις το μεγάλο δώρο του Fast Money από το σπίτι σου, που είναι 10.000 ευρώ μετρητά. Τηλεφώνησε τώρα στο 934-111 ή στείλε με SMS 1, 2 ή 3 στο 7766. Πέμπτη μουσική εκδήλωση φιλανθρωπικού και ιεραποστολικού ομίλου Απόστολος Βαρνάβας.
Δευτέρα 2 Ιουλίου, 6 μετά μεσημβρία με 10 μετά μεσημβρία, στους κήπους του Μετοχίου Κύκου. Παρέα με φίλους από το Λίκε Λίκε Είσαι Εδώ, χορογραφίες από τη σχολή χορού Αντιγόνη Στασουρή και μουσικό πρόγραμμα με τους ηθοποιούς Όλγα Ποταμίτου, Χριστίνα Παυλίδου, Κρίστη Παπαδοπούλου και Μαργαρίτα Βανδόρου. Εισιτήριο εισόδου 5 ευρώ και για παιδιά δωρεάν. Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για τη στήριξη άπορων οικογενειών. Ήταν δυνατόν να λείπω εγώ από το μεγάλο τελικό! Ο Σοφλής και τα κορίτσια του, γνωστή και ως κοινωνιολόγοι, και ο Χάρης και τα κορίτσια του, γνωστή ως ατέριαστη. Αυτό θα έπρεπε να μείνει μουγκό που είπες, να μην το ακούσουμε καν, δεν πειράζει, για να δούμε. Είναι ο Ουγκό γνωστός ξένος ζωγράφος? Όμοντιε. Όμο ναι, δεν είναι στους ζωγράφους που ψάχναμε, χάσατε τους βαθμούς. Λίγο σύντομα, γιατί έχει άλλο πρόγραμμα αντένα μετά από εμάς και θα πρέπει να το προβάλλει. Μην χάσετε τη σκληρή μάχη μεταξύ δύο εισάξιων ομάδων και μάθετε τον νικητή των 20.000 ευρώ. Fast Money, ο μεγάλος τελικός, σήμερα, στις 7.30 το απόγευμα, στον Αντένα. Τη μετάδοση του Fast Money σας προσφέρουν τα έπιπλα Ανδρεώτη. Σχεδιασμός, ποιότητα, υπεροχή. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Ανδρεώτη. Μέχρι και 50% πιο κάτω. Ολοκληρωμένες προτάσεις από τα μεγαλύτερα ονόματα της Ευρώπης για κάθε χώρο στο σπίτι σας. Έπιπλα Ανδρεώτη. Σχεδιασμός, ποιότητα, υπεροχή. Ανοιχτή όλο τον Αύγουστο και καλό καλοκαίρι. Εκείνη που σκέφτηκε τη φράση για τη διαφήμιση λέγεται Εύα. Εύα Γκονσάλες. Και μένει σε μια πανσιόν στο Ice Lake. Λείπαμε πολύ, Λεωνάρδο. Αλλά δεν είμαι το παιχνιδάκι σου. Θέλω να είμαι στη ζωή σου για πάντα. Και θα το κατορθώσω. Γιατί ήρθες? Για να μιλήσω με την Εύα. Με την Εύα? Νομίζω ότι πρέπει να καλέσουμε την Εύα να έρθει μαζί μας στην απονομή των βραβείων διαφήμισης. Υπό το φως του φεγγαριού. Σήμερα στις 6:40 το απόγευμα. Σκέφτεστε τι να κάνετε για τις φετινές σας διακοπές. Οι Louis Hotels, η Ryanair και ο Antenna δίνουν την ευκαιρία σε ένα τυχερό ζευγάρι να απολαύσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο διακοπών στα πανέμορφα Χανιά της Κρήτης. Τηλεφωνήστε στο 920-700 ή στείλτε τη λέξη Louis στο 6677 και μπορεί να είστε εσείς που θα ζήσετε την απόλυτη φιλοξενία στο τετράστερο ξενοδοχείο Louis Creta Princess με τις ατέλειωτες πισίνες πάνω στην αμμουδιά της Κρήτης σε δωμάτιο με θέα τη θάλασσα All Inclusive. Πετάξτε απευθείας στα Χανιά με τα φτερά της Ryanair από την Πάφο για την Κρήτη και απολαύστε αξέχαστες διακοπές με τη σφραγίδα ποιότητας της Louis Hotel. Στο τέλος της φτάνει η επιτυχημένη κομική σειρά του Γιώργου Τσάκα «Λίκε Λίκε Είσαι Εδώ» απόψε με ένα απολαυστικό φινάλε. Κοριακλή! Ένα σταματήσεις να με παρακολουθείς! Κουτσοπόλα! Άνοιξε λούκο! Κοίτα λούκο! Το λούκο σου ρε! Σιγά και εγώ τον έκτος ποδηλό ρε φίλε! Η αγαπημένη σειρά του Αντένα που μας κράτησε συντροφιά όλη τη σεζόν ρίχνει αυλαία με ένα ανατρεπτικό και ξεκαρδιστικό επεισόδιο. Μελή, την επιταγή για τον καπάρο! Για τη Χαβάη ρε Παπαπλήρια! Για τα οικόπεδα των μωρών! Τα πολυβόλα, Μελή, μην ακούς κανένα, τα πολυβόλα! Αντέω, να παρετάτε με! Αλέξ Γκρέι, είσαι πασπασμένο! Τι θα γίνει άραγε απόψε? Ο λύκος θα γίνει αρνάκι ή το αρνάκι λύκος? Η απάντηση θα δοθεί απόψε στο τελευταίο επεισόδιο στις 9:20 το βράδυ. Κι άλλο κλαίνε τα καβουράκια, γυαλούν τα βοταλάκια. Και είσαι εδώ, κόκκινο σκουφί φοράω, μόνο εγώ σε αγαπάω, λύκε λύκε είσαι εδώ. Μάνα και κόρη, η Χριστίνα Παυλίδου και η Μαρία Παυλίδου βρίσκονται... Μαρία Τσάκα, κατήσι μας που το Τσάκα. Ξεπίτιδες το είπα.
αντέδρασες εσύ. Περίμενα να το αφήσεις για να τηλεφωνήσει ο Γιώργος. Αλλά δεν μ' άφησες. Μα η Μαρία αντέδρασε. Αμάν, έριξα πόμπα. Δεν είμαι Παυλίδη. Και η Μαρία Τσάκ, φυσικά. Τι κάνεις? Καλά. Είναι η πρώτη σου φορά που πας σε τηλεοπτική εκπομπή? Ναι. Έχεις άγχος? Λίγο. Καλά, τόσο ερμηνεία, στολή και... Και έχεις άγχος? Ναι, επειδή... Ας πούμε, θα ρίμε μισό εκατομμύριο. Αχ, θα θέλαμε. Θα ήθελα πάρα πολύ από το στόμα σου και στου Θεού ταυτί. Εντάξει, λοιπόν, πολύ διαφορετική διαδικασία σε ένα σύριαλ. Υπάρχει, εντάξει, ένα κλίμα... Είμαστε όλοι γνωστοί μεταξύ μας. Υπάρχει δύο cut σε περίπτωση λάθους. Ξανά και ξανά άλλον η ζωντανή εκπομπή, όντως, είναι πιο αγχωτική. Εγώ θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ιδιαίτερα τη Μαρία που δέχθηκε να παρευρεθεί σήμερα. Είναι μεγάλη μου χαρά που είναι σήμερα εδώ κοντά μας. Εσύ ως το εισαγωγικό μας έλεγες αρχίσαμε, αλλά, ότι αρχίζουμε, αλλά τελικά τελειώνουμε. Τελειώσαμε. Τελειώσατε εσύ ως και σήμερα προβάλλετε το τελευταίο επεισόδιο. Όντως θα είναι τόσο ξεκαρδιστικό όσο αντιλαμβανόμαστε από το τρέιλερ? Πιστεύω πως ναι. Ναι, λύονται όλες οι παρεξηγήσεις, μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους, ό,τι απορίες υπάρχουν θα λυθούν απόψε και νομίζω θα έχει πολύ γέλιο. Περάσατε ωραία στα τελευταία γυρίσματα που είχαν γίνει έτσι παραλιακά? Πάρα πολύ ωραία, συνδυάσαμε δουλειά με εκδρομή. Τι καλύτερο υπάρχει από αυτό? Μαρία. Έκανες και μπανάκι? Φυσικά. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πάμε να δούμε μαζί, γιατί έχω αρκετά πράγματα να σας ρωτήσω μετά. Θέλω να πάμε να δούμε μαζί αποκλειστικά όλα τα πλάνα που επιλέξαμε και μοντάραμε από τα τελευταία γυρίσματα του Λίκε Λίκε, λίγες ώρες πριν την προβολή του τελευταίου επεισοδίου. Για να δούμε. Λίκε Λίκε είσαι εδώ, Λίκε Λίκε σ' αγαπώ. Είναι ωραίο που τελειώνει η σειρά και είναι και άσχημο που τελειώνει η σειρά. Δηλαδή είναι αισθήματα έτσι όπως τα λένε ανάμεστα. Έτσι συνεχίζει να το λένε. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει μια στεναχώρια που τελειώνει αυτό το πράγμα. Αλλά έτσι είναι όλα τα πράγματα και όχι μόνο τα ωραία αλλά και τα άσχημα. Ναι, έχουν ένα τέλος. Έχουν ένα τέλος. Αυτό ήταν από τα ωραία πράγματα. Τουλάχιστον για μένα ήταν από τα πολύ όμορφα πράγματα που κάνει ας πούμε, στα διοδρομία. Απολαμβάνονται, Άντρε Ανδρέου. Απολαμβάνονται. Αλήθεια. Όπως και άλλους χαρακτήρες στη σειρά. Για να μην σου πω, επειδή τους αγαπώ όλους, όλοι οι χαρακτήρες, αλλά ο καθένας έχει τη χάρη του. Αλλά απολαμβάνονται. Ναι. Πραγματικά όμως πέρασαμε καλά. Θυμούμαι μέρα που είχαμε έρθει σε ρήξη ή κάτι. Ήταν κορδόν, είναι μια χαρά. Λυπάσαι. Και ειδικά εγώ που είμαι λεμεσόν, δεν έχω την ευχαίρεια να τους συνάντω πιο συχνά και τηλέφωνα να κρατήσω, να επικοινωνώ, είναι το ίδιο. Δάμε ζούμε κάθε μέρα μια καθημερινή τρίβη, τρώμε μαζί, περνούμε μαζί, όλη μέρα. Εντάξει, είναι... λυπάσαι. Στο τέλος λυπάσαι. Με την καλή εννοία, αλλά λυπάσαι. Τελειώνει κάτι, πεθαίνει κάτι που λέμε και γεννιέται κάτι άλλο. Έτσι είναι η τηλεόραση. Τίποτα δεν ζει αιωνία, το ίδιο και οι σειρές. Και οι σειρές και η τηλεόραση στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο είναι αντιφάγα για τις σειρές. Ελπίζουμε και του χρόνου να είμαστε σε κάποια σειρά και να δώσουμε στον κόσμο αυτό που θέλει. Γέλιο, συγκίνηση, τα πάντα. Κάθε σειρά, κάθε δουλειά που τελειώνει, τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Από τη μια νιώθουμε ευχαριστημένοι ότι εντάξει, πήγε καλά η σειρά, μπορούσε φυσικά να πάει και καλύτερα, αλλά πάντα με κάθε δουλειά αυτό ισχύει για όλες τις δουλειές. Ελπίζουμε να το ευχαριστήθηκε ο κόσμος. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, ήταν δύσκολη χρονιά φέτος, πιστεύω για όλες τις σειρές. Ελπίζω του χρόνου να πάει ακόμα καλύτερα η τηλεόραση. Και εντάξει, περάσαμε καλά,
με όλους τους συνεργάτες, τους ηθοποιούς, τους συναδέλφους, το σκηνοθέτη, το συγγραφέα, το Γιώργο τον Τσάκα, το Θόδωρο τον Νικολαίδη, όλα τα παιδιά στο συνεργείο ήταν πολύ επαγγελματίες. Περάσαμε καλά. Τι γεύση το έχει αφήσει η σειρά? Για να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα, αλλά δεν θέλω να τελειώσει. Εντάξει, θέλω να πω, ήταν μεγάλη η πορεία, σίγουρα κουραστήκαμε σε κάποιο σημείο, αλλά τώρα που είναι η τελευταία μέρα, δεν θέλω να τελειώσει, πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Τι σου έχει αφήσει όλη αυτή η εμπειρία? Αγάπη, πολύ αγάπη. Ναι, πέρασαμε πανέμορφα με τους συντελεστές, με το συνεργείο, πάρα πολύ όμορφα, γέλιο. Ο ρόλος σου? Και ο ρόλος μου, εντάξει, ο ρόλος μου ήταν επεισοδιακός, να τον πω. Γιώργο μου, βρισκόμαστε στα τελευταία γυρίσματα του Λίκε Λίκε. Ναι. Συναισθήματα? Από δόξα του Θεού φτάνουμε στο τέλος, με τη βοήθεια του Θεού τελειώνουμε. Ξέρεις, οπότε τελειώνει μια σειρά, τουλάχιστον σε ένα αδειογράφος ή τουλάχιστον εγώ νιώθω ότι ένα παιδί δικό σου φεύγει. Αλλά πέρασε ωραία με το παιδί αυτό. Ειδικά με τους συναδέλφους, με το συνεργείο και με την ευκαιρία θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Ήταν άψογοι, ήταν επαγγελματίες. Νομίζω είχαμε όμορφες στιγμές, περάσαμε πάρα πολύ ωραία στα γυρίσματα και όπως βλέπεις το διασκεδάζω σήμερα. Τι σου έχει αφήσει εσέναν αυτή η σειρά? Πέρασε ωραία πρώτα μόνος μου. Ξέρεις, όταν γράφεις και είναι μοναχική η δουλειά αυτή, όταν είσαι κλεισμένος στο γραφείο και έχεις να κάνεις με αυτούς τους χαρακτήρες, ο πρώτος που πρέπει να γελάσει με αυτά πρέπει να είσαι εσύ, να το διασκεδάζεις εσύ, να νιώθεις μια εφορία, αλλιώς δεν θα βγει και εκτός αυτό. Νομίζω είχα κάποιες στιγμές που ένιωσα ωραία με τους χαρακτήρες που φτιάξαμε, αλλά είναι το ταλέντο των συναδέλφων που αυτούς τους χαρακτήρες τους ανέδειξε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που συνεργάστηκα σε αυτή τη σειρά με τα παιδιά όλα. Εγώ είχα μπει στο μέσον σχεδόν της χρονιάς από τον Ιανουάριο, βασικά αρχές Ιανουαρίου. Εντάξει, πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Αυτό που θέλω να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο για τη συνεργασία του, στο Θοδωρή για την, και αυτού για την άψογη συνεργασία του, στους συναδέλφους και σε όλα τα παιδιά του συνεργείου. Επεράσαμε και πολλά κρύα και πολλές ζέστες, πολλά εξωτερικά γυρίσματα. Δόξα τω Θεώ. 2, 1, πάμε! Καθημερινά καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε σε ρόλους όλοι. Δηλαδή το ότι τελειώνει και σαν μαγιές της σειράς, ακόμα μια χρονιά μπορώ να σου πω ότι έπιασα πράγματα. Δούλεψα με καταξιωμένα άτομα του θεάτρου, της τηλεόρασης, που τους οποίους έπιασα πάλι πάρα πολλά, γιατί σταθήκα δίπλα μου και βοηθήσαμε σε εκείνο που έκανα. Δηλαδή, με απορρίψαν, είναι ένα άτομα κομπλεξικά, ρε παιδί μου. Είδα σε μόνοι σου ότι αγαπούν κάθε έναν που πάει δίπλα τους και προσπαθεί για το καλύτερο. Τούτο για μένα ήταν σαν δώρο θέλος. Δόξα το Θεώ. Ευχαριστώ τον Γιώργο που πίστεψε σε τον ρόλο, γιατί αρχίζει σαν πλάκα. Και ήταν κάτι που το χρειάζομαι κι εγώ. Παιδιά, βρισκόμαστε στο τελευταίο γύρισμα της σειράς. Θέλω να μου μεταφέρετε τα συναισθήματα. Είμαστε ευχαριστημένοι και συγκινημένοι. Ήταν πάρα πολύ ωραία χρονιά, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Χωρί να δικαιώνει να γράψουν κανένα σκηνή, δεν μου είδε. Για να διακόπτουμε να το μιλήσουμε. Ο Γιάννος μου μεταφέρει συναισθήματα που τελειώνει η κατάσταση. Είμαστε στεναχωρημένοι. Ναι. Ναι, καλό. Φαίνεται. Είμαστε στεναχωρημένοι. Εσύ, Χριστίνα μου. Εντάξει, νιώθουμε πολλά ωραία. Πέρασε ακόμα μια χρονιά με αγαπημένους συναδέρφους. Πραγματικά έτσι δουλέψαμε πολύ κέφι, η ομάδα επαιτούσε. Εντάξει, τελειώνει κάτι. Σίγουρα είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα, αλλά πάμε για άλλα.
Ναι, κλείσε ένας πάρα πολύ όμορφος κύκλος. Για μας ήταν κάτι καινούριο. Μας αγκάλιασε η Κύπρος, μας αγκάλιασε το συνεργείο, μας αγκάλιασε η Χριστίνα Παυλίδου. Και το πρακτέο, όπως βλέπετε. Τελειώνει τώρα αυτό. Ξεκινά κάτι καινούριο, μια χαρά. Πάει και η φετινή χρονιά. Δόξα σου ο Θεός. Φτάσαμε τελικά στο τέλος. Και νομίζω ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος το διασκέδασε. Και ειδικά τα παιδιά. Υπήρχαν παιδιά που μας λέγανε ότι μέχρι τις επαναλήψεις το βλέπανε. Δόξα σου ο Θεός. Θα δούμε παρακάτω τι θα κάνουμε. Με τη βοήθεια του Θεού όλα θα πάνε καλά. Σας χαιρετώ. Γεια σας. Μέχρι την επόμενη φορά. Κοιτάξτε, τελειώνουν πάρα πολλές σειρές. Εμείς που έχουμε κάνει πάρα πολλές σειρές, μας μείνει χαρά. Η χαρά γιατί λες, πέρασα ωραία, τι ωραία, ακόμα μια χρονιά. Εγώ δεν λυπάμαι ποτέ όταν τελειώνουν κάτι, όταν τελειώνει κάτι, γιατί ξέρω πάντα ότι θα ξεκινήσει κάτι εξίσου καλό. Νομίζω ότι τελειώνουμε σήμερα έτσι χαρούμενο όπως αρχίσαμε και όπως ζήσαμε όλη τη χρονιά, αγαπημένοι και χαρούμενοι. Ο δικός σου ρόλος, τι σου έχει αφήσει? Όνειρο ο δικός μου ρόλος, πάρα πολύ καλός. Μετά από το δραματικό που είχα παίξει της Όλγας, που μ' άρεσε βεβαίως στην Πασέλιδο, τώρα η Φένη ήταν έξω καρδιά, διασκεδάζω, όλοι με αγαπάνε, όλοι με θέλουνε. Έχω χιούμορ, βρίσκω, είμαι υπεράνω, φευγάτη, όλα τα βρίσκω αστεία. Το χάρηκα πάρα πολύ. Μαριγούλα μου, θέλω να μου πεις πώς πέρασες όλους αυτούς τους μήνες στο Λίκε Λίκε. Πώς ήταν? Ήταν καλά, αλλά κουραστικά. Εντάξει, ήταν πολλά ωραία, περάσαμε πολλά ωραία. Έκαμες καινούριους φίλους. Ναι. Τι σου άρεσε πιο πολύ στη σειρά από τον ρόλο σου? Άρεσε μου η ιστορία. Και γενικά ήταν πολλά. Πάμε τώρα, κατεβαίνουμε. Ωραία εμπειρία. Ναι. Εσύ ως φτάσαμε στο τέλος. Προσωπικά σε μια ακόμα μια συνεργασία με τον Γιώργο τον Τσάκα, μετά από προηγούμενες άλλες πολύ επιτυχημένες δουλειές. Μπορώ να πω ότι περάσαμε καλά. Ήταν βέβαια, κοιτάξτε, το να κάνεις τηλεόραση στη διάρκεια ενός χρόνου, 9 μηνών, είναι μια περιπέτεια, κακά τα ψέματα, έτσι. Δεν είναι σαν το θέατρο που κάθε μέρα πας στον ίδιο χώρο και έχεις τη γωνιά σου, το καμαρίνι σου. Στη τηλεόραση είναι λίγο... είναι μια περιπέτεια. Ή την αντέχεις ή τη δεν αντέχεις. Δεν την αντέχεις. Αντέξαμε, περάσαμε καλά. Νομίζω ότι δώσαμε στον κόσμο μια ιστορία που την αποδέχτηκε και διασκέδασε. Κάθε φορά όταν τελειώνεις κάτι, αισθάνεσαι λίγο περίεργα, λίγο μπερδεμένα. Απ' τη μια χαρά γιατί έχεις καταφέρει να ολοκληρώσεις ένα κύκλο δουλειάς με πολύ καλά αποτελέσματα και με μια καλή συνεργασία, και απ' την άλλη βέβαια με μια λύπη που τελειώνει μια πολύ ωραία δουλειά. Με αυτό έχει να κάνει η δουλειά μας και σιγά σιγά το συνηθίζεις, αλλά δεν πάει να τα αισθάνεσαι και να τα νιώθεις όλα αυτά. Εγώ θέλω να πω ότι ελπίζω οι τηλεθεατές να περάσανε καλά. Κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας, στο μέτρο του δυνατού ο καθένας, όλοι οι συνεργάτες αυτής της δουλειάς, να περάσει αυτή η καλή διάθεση και η νότα αισιοδοξίας και ψυχαγωγίας μέσα από εμάς στον τηλεθεατή, και ελπίζω να έφτασε. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους και σε εμάς και σε εσάς που μας βλέπετε, και ραντεβού το χειμώνα με κάτι καινούριο σίγουρα. Αυτό είναι το... αυτό είναι το μέρος της δουλειάς που πάντα θες να σκέφτεσαι ότι το επόμενο βήμα θα είναι ακόμη καλύτερο. Λοιπόν, τελικά περάσατε ωραία, Μαριγούλα, έτσι. Πολλά. Πιο πολύ από όλη αυτή την εμπειρία που έχεις με το να δουλεύεις με τη μάμα και τον παπά. Όχι, με τον παπά να δουλεύω πάλι. Α, με τη μάμα. Ναι. Τι σ' αρέσει πιο πολύ? Ποια είναι η στιγμή που σ' αρέσει πιο πολύ?
Από όλες. Το τελευταίο επεισόδιο. Γιατί τελειώνει και ησυχάζει, ναι. Όχι. Γιατί? Επειδή πήγα θάλασσα. Εστερημένο το μωρό μου, δεν το παίρνουμε που ποτέ. Ας είναι με τη δουλειά. Είναι αυτό έτσι ένα κόστος, αν θες, που ίσως εσείς που ασχολείστε με την ηθοποιή, που περνάτε ατελείωτες ώρες. Φυσικά είναι καλό από τη μια το ότι δεν στερείσαι τα παιδιά σου. Ναι, το ότι τις είχα μαζί μου φέτος ήταν όντως πολύ καλό. Και το ίδιο φαντάζομαι και για τη Μαρία. Πάρα πολλές ώρες από το σπίτι, γιατί είχα και θέατρο και τηλεόραση. Νομίζω και για τα παιδιά ήταν καλό. Δηλαδή το χαίρονταν πάρα πολύ να είναι εκεί. Πέρα από το ότι με έβλεπαν εμένα, έδεσαν πολύ με το συνεργείο. Δεν μπορώ να σου πω τι παρέα. Ειδικά με την Έλενα, δεν μπορούσαν να τη χάσουν τη μαγειγιά μας, τη στασούλα μας. Τη Τσαγκαρίδου. Δεν μπορούσαν να τη χάσουν. Λατρεία και η μικρή και η μεγάλη. Αλλά αφού. Αφού έφυγε ο άλλο ολιά, εσένα. Ναι, εμένα με αγνοούσε δηλαδή, ούτε πώ με είδαν όλη μέρα. Έλενα! Επίση φοβερή παρέα με την. Με τη Μαργαρίτα και τον Αντρέα, τον Κον και τη Λιλίκα. Mm-hmm. Εκολλήσαν, έγιναν όντως σαν αδερφάκια. Τι σε ρωτούν οι φίλοι σου στο σχολείο που βλέπουν τη σειρά, γιατί είμαι σίγουρη ότι τη βλέπουν ανελιπώς. Ναι, αλλά ρωτούμε διάφορα. Τι είναι να γίνει σε όλο ένα επεισόδιο, αλλά εγώ ποτέ δεν τους λαλώ. Είσαι τέλεια. Μπήκε στο κόλπο. Είσαι μέσα στο κόλπο και καλά κάνεις. Στα γυρίσματα η αδερφή σου η μικρή είναι φρόνιμη. Καθόλου. Πιο άταχτη από το σπίτι. Πιο άταχτη από το σπίτι. Ναι. Τις προσπάθεις εσύ έτσι να τις παίξεις για να ηρεμήσει και να νιώσει λίγο καλύτερα και να μην είναι τόσο άταχτη. Ήταν αρκετά βοηθητική η Μαρία σε πολλά κρίσιμα σημεία. Με την Ελένη εννοώ. Θυμάσαι έτσι μια περίπτωση. Κοίταξε, εντάξει, η Ελένη ειδικά τον πρώτο διάστημα. Μα είναι μόνο το μωρό μπορούσε να συνειδητοποιήσει τι γίνεται. Σου λέει γιατί να πω τούτα που μου λαλείτε. Δεν θέλω να πω το πράγμα, θέλω να πω κάτι άλλο. Το πρώτο καιρό είχαμε δυσκολίες αρκετές. Και τώρα είχαμε δυσκολίες. Τώρα ήταν προς το τέλος, ήταν πιο συνεργάσιμοι. Είχε αρχίσει να αντιλαμβάνεται πλέον ότι αν τα πει θα τα δείξει και θα τα δει μετά. Και θα τα δουν οι φίλοι της, οι δικοί της. Και ήταν πολλά πιο εύκολο. Επίσης, άρχισε να μαθαίνει από τις πρόβες και δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτω όπως στην αρχή. Απομονώναμε τις ατάκες της. Είναι στο DNA τους. Και τις εμμοντάραμε μετά. Προς το τέλος, κατάλαβε ότι όπως κάνουμε την πρόβα, έτσι θα το πούμε και μετά, και ατάκαρε κανονικά. Αλλά η Μαρία πολλές φορές βοήθησε να της πει: Ελένη μου, να το πεις. Και άμα το πεις, να μας πάρουν να κάνουν έτσι. Άπχωνε την με λίγα λόγια. Συνεπώς ήταν μια πολύ. Η Μαρία πάντως ήταν επαγγελματίας. Δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα. Ίσα-ίσα ήταν πάρα πολύ καλή. Ενώ στη δουλειά, ενώ σαν αποτέλεσμα να το κρίνει ο κόσμος. Αλλά στη διαδικασία του γυρίσματος ήταν άψογη. Πώς είναι η μαμά σου στο σπίτι, Καλή. Καλή. Είναι φιδωλή στα λόγια. Μόνο καλή. Είναι λακωνική. Είναι αυστηρή, δηλαδή θυμώνει όταν κάνετε αταξίες. Άμα κάνουμε πολλές ώρες, αταξίες, ναι. Ποια είναι η πιο σοβαρή αταξία που έκαμες και θυμώσαν τη μάμα. Θυμάσαι? Άρα δεν ήταν σοβαρή. Μια χαρά είσαι, νομίζω. Η αδερφή σου μικρή ποια έκανε έτσι μια μεγάλη αταξία που θυμάσαι? Μα συνέχεια καμία, δεν κάθεται ένα δευτερόλεπτο. Τι να σου πω τώρα. Σου έχει ζωγραφίσει. Βέβαια, τα έπιπλα. Η τύχη των σπιτιών μου. Τα έπιπλα. Και τα έπιπλα. Yeah. Άλλαξα cover του καναπέ τελευταία. Γιατί είχε τα πάντα πάνω. Αλλά και η τύχη του σπιτιού μας κάθε τόσα χρόνια που έχουμε μικρό μωρό είναι βαμμένη. Ζωγραφισμένη εννοώ. Με μολύβι. Το ξαναβάφουμε. Τυχώς. Με μολύβι είναι πολύ καλό. Γιατί εμένα ο γιος μου έμαθε να γράφει την αλφαβήτα και τους αριθμούς στο δερμάτινο καναπέ. Έχει και χειρότερα. Σας το λέω για να νιώθεις καλύτερα. Άρα καλά είμαστε εμείς. Είσαστε μια χαρά. Με ένα βαψιματάκι είναι καθαρίσαμε εσείς. Ναι, αλλά πρέπει να αλλάξουμε τα πετσαρία. Άρα για να αλλάξεις και εσύ τα πετσαρία σου και τα βαψιματάκια, συνεπώς. Δεν θες άλλο πιο μικρό μωρό. Σε ρωτάω πάντα, γιατί δεν ξέρω πώς αλλάζει. Με ρωτάς, Κατερίνα μου, και σου απαντώ όχι. Ξανά. Εντάξει, ρε παιδί μου, νιώθω ότι μεγάλωσα. Πραγματικά. Πέρα από το. Φαίνεται πέρα καθόλου. Από το τι θα μου πεις, ότι δεν μου φαίνεται. Σου το λένε όλοι. Σαν ψυχολογία, ρε παιδί μου, νιώθω ότι πλέον δεν μπορώ να ξαναμπω στη διαδικασία του βρέφους, θυλασμούς, ξενύχτια. Νιώθω ότι κουράστηκα. Ακούς, Γιώργο. Τώρα. Έτσι.
Α, και ο Γιώργος νομίζω κουράστηκε, παρόλο που δεν συμμετέχει και πολύ, αλλά... Εντάξει, νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που λέμε ότι δόξα τω Θεώ, τέσσερα παιδάκια, να τα χαρούμε, να έχουμε τον χρόνο τουλάχιστον, να τους δώσουμε χρόνο, γιατί κάθε φορά που γεννιέται ένα νέο μέλος, πέφτει όλο το ενδιαφέρον πάνω στο μικρότερο και κάπου παραμελούμε λίγο τα άλλα. Τώρα είμαστε σε μια φάση που μεγάλωσε και η Ελένη, μπορούμε να μοιραστούμε πράγματα. Νομίζω είμαστε, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Όταν δουλεύει πολύ η μαμά σου, Μαρία μου, την πεθυμάς, σου λείπει και τις κάνεις και παράπονα. Ουφ. Ναι, καλά κάνεις. Μην τρέπεσαι, καλά κάνεις. Έτσι είναι. Ναι. Τις κάνεις παράπονα. Δεν θύμισα σε μαμά, δεν θύμισα. Και νομίζω είναι εκεί που χρειάζεται εκείνη η έξτρα σημασία, ναι. Το κάτι τι, το περισσότερο, για να μπορείς να αναπληρώσεις το κενό. Σίγουρα. Έτσι δεν είναι. Είναι εκεί που πέφτεις στην παγίδα σαν μαμά να κάνεις κάποια χατήρια που αν δεν δούλευες τόσο πολύ δεν θα τα έκανες. Είναι νομίζω το, η αχίλιος πτέρνα όλων των μαμάδων. Οι τύψεις, ότι λείπουν πολλές ώρες και αναγκαστικά κάνουν κάποια πράγματα που δεν θα τα κάναν αν ήταν συνέχεια με τα παιδιά. Ναι, όντως. Για να πάτε στην παραλία με πόσα αυτοκίνητα πηγαίνετε όλοι μαζί? Δυο. Με δύο? Με δύο αυτοκίνητα γεμάτα με τσαντούλες, καροτσάκια, σαμπρέλες, όλα αυτά. Εντάξει, τώρα κάνουμε μια σκέψη να πάμε μια εβδομάδα εξωτερικό με όλους. Τους λέω τι να αναβλώσουμε, δύο αεροπλάνο. Ή ένα δικό μας, δεν ξέρω. Ιδιωτικό. Ναι. Ιδιωτικό. Ένα jet. Νέα σεζόν. Mm. Νέα σειρά. Εγώ είμαι πάντα χαρούμενη όταν ξεκινώ κάτι καινούριο. Πάμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Mm-hmm. Το οποίο θα έχει και ιστορικά στοιχεία, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ο Γιώργος νομίζω έχει μια φοβερή σύλληψη. Είναι μια ιδέα που είναι εδώ και χρόνια που του τριβελίζει το μυαλό και νομίζω ήρθε η ώρα να την βγάλει προς τα έξω. Κοίταξε, γενικά έχουν γραφτεί και κάποια δημοσιεύματα που μιλούν ότι θα αγγίξουμε για πρώτη φορά, νομίζω δεν έχει ξαναγίνει στην Κυπριακή τηλεόραση, την περίοδο του πραξικοπήματος του πριν το 1974. Φυσικά δεν θα είναι η βασική ιστορία, αλλά οι ήρωες οι σημερινοί θα κουβαλούν μνήμες, είτε κάποια πράγματα που συνέβησαν τότε θα τους έχουν αλλάξει κατά κάποιον τρόπο τη ζωή. Ναι. Με τον και ο ρόλος της Χριστίνας. Ο δικός μου ρόλος, ναι, με έχει σημαδεύσει η τότε περίοδος, ειδικά του 1974. Θα είμαι παιδί στο 70, όπως ήμουν βέβαια, δηλαδή είναι κατά κάποιον τρόπο... Θα είσαι εσύ? Δεν το αποκαλύψω, δεν θα το αποκαλύψουμε ακόμα. Της είπε ο παπάς της Μαρία να κάνω audition, γιατί θέλω έναν κοριτσάκι. Σήμερα εκλείσαμε. Σήμερα εκλείσαν. Λοιπόν, σε θέλω να έρχεσαι... Θα μας κατηγορήσουν. Σε θέλω να έρχεσαι κάθε εβδομάδα μόλις ξεκινήσει, να μου αποκαλύπτεις τι θα γίνει στο επόμενο. Μαρία, είπαμε, δεν το αποκαλύπτουμε. Λοιπόν, θα είμαι παιδί λοιπόν τότε, στην εποχή εκείνη και θα κουβαλώ μια απονεμένη ιστορία που θα εξελιχθεί στο σήμερα. Το μεγαλύτερο μέρος του σύριαλ θα είναι... Υπάρχουν και έρωτες όλα αυτά? Οπωσδήποτε, πάντα υπάρχουν έρωτες. Όταν φέρουμε και ένα Χριστολούλη από την Αθήνα, δεν μπορεί. Κάποια θα τον ερωτευτεί, ρε παιδί μου. Θα κόψει το φιλί και πάλι ο Γιώργος. Κάτι θα μαγειρέψει πάλι. Ναι, ναι, δεν θα σε αφήσει ποτέ. πάλι κάτι θα βρει. Ναι. Και μην νιώθεις άσχημα για αυτό που είπες, γιατί είναι πολύ λογικό. Γιατί εντάξει, ζούμε στην Κύπρο. Άμα κάποιος θέλει να κατηγορήσει. Αλλά... Ο Γιώργος δεν ήθελε. Όχι να μην βάλει το μωρό. Να μην κάποιο ταλαιπωρήσει που... ακόμα μια χρονιά. Ναι, αλλά σου μοιάζει. Είναι δηλαδή, δύσκολο. Είναι δύσκολο το να είσαι μαθήτρια. Να είσαι 8 χρονών, να έχεις φροντιστήρια, 9, να έχεις 1000 και να έχεις και γυρίσματα. Θα είναι πιο πιστευτό όμως, αν είσαι εσύ παιδί. Ναι, επειδή θα είναι μικρή διάρκεια του ρόλου όμως, θα είναι μόνο στις σκηνές του 73-74 που θα είναι το παιδί εγώ. Γι' αυτό το ξανασκέφτηκε. Του είπε και κάποιοι γύρω μας, είναι λογικό, είναι πολύ λογικό. Μα είσαι καλά, έχεις τη Μαρία, θα βάλεις άλλη, γιατί σκεφτόταν να μην βάλει τη Μαρία. Για διάφορους λόγους, για να μην κατηγορηθεί ότι πάλι βάζει τα παιδιά του. Αυτό είναι υπερβολή, γιατί αν δεν θα υποδιόταν σε ένα παιδί, να πω ναι, έχεις δίκιο. Αλλά από τη στιγμή που θα υποδιείται σε ένα παιδί, είναι το πιο λογικό. Ναι. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Αφού ρώτησα τον. Αφού. Ποια είναι εσύ. Να μοιάζει τη μάμα. Σωστό!
έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Γιατί είσαι και όμορφη και έξυπνη απλά τελικά. Απλά θα είναι πιο απαιτητικά τα γυρίσματα. Γιατί αν φανταστείς ότι θα δείξουμε πόλεμο και θα είναι μέσα σε μάχες. Ναι, αλλά ένα φίλο. Όχι να πει άλλες λεπτομέρειες. Μέσα σε αντίσκηνα μετά και όλα αυτά. Φαντάσου πως θα είναι δύσκολα γυρίσματα, αλλά επειδή θα είναι μικρής διάρκειας. Βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος του σύριαλ θα είναι σήμερα. Αυτά θα είναι κάποια. Έτσι. Το περιμένουμε με αγωνία. Πινελιές. Μπράβο, ρε Μαρία. Καλά. Είναι κληρονομικό το να συνδυάζεται εξωτερική εμφάνιση και έξυπνο μυαλό. Το έχετε στην οικογένεια. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Εμείς ευχαριστούμε. Και ιδιαίτερα τη Μαρία, γιατί ξέρω ότι είναι η πρώτη της φορά που έρχεται σε τηλεοπτικό πλατό και έχει αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Καλή ξεκούραση. Εσύ θα ξεκουραστείς κουβαλώντας όλα αυτά για τόσο κόσμο. Τι θα κάνω. Θα ξεκουράζεσαι ποτέ σε διακοπές. Τώρα πήγαμε τρεις μέρες πρωταρά και έγινα λιώμα του. Λέω, μάνα μου. Πάω σπίτι μου να κλειστώ, να ξεκουραστώ. Μάλλον να λέω πάω δουλειά να ξεκουραστώ. Μόνο είναι εκεί ξεκουράζομαι. Ναι, σε πιστεύω. Μια χαρά, μια χαρά. Σε πιστεύω. Να σου ζήσουν όλα τα παιδιά σου, όλα τα παιδιά σας. Και ευχαριστώ πολύ, Μαρία Τσάκα. Εσύ τι θα πεις? Παρακαλώ. Και εσένα, Χριστίνα μου, καλό καλοκαίρι. Κυρίες και κύριοι, αυτά είχαμε μέχρι στιγμής και απολαύσαμε μάνα και κόρη αυτή την υπέροχη σχέση που έχουν όπως τη ζήσαμε τώρα. Και πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να γυρίσουμε σελίδα και να αποδεχθούμε εδώ στο πλατό της εκπομπής το γοητευτικό Έλληνα ηθοποιό, τον Αλέξη Γεωργούλη. Σκέφτεστε τι να κάνετε για τις φετινές σας διακοπές. Οι Louis Hotels, η Ryanair και ο Antenna δίνουν την ευκαιρία σε ένα τυχερό ζευγάρι να απολαύσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο διακοπών στα πανέμορφα Χανιά της Κρήτης. Τηλεφωνήστε στο 920-700 ή στείλτε τη λέξη Louis στο 6677 και μπορεί να είστε εσείς που θα ζήσετε την απόλυτη φιλοξενία στο τετράστερο ξενοδοχείο Louis Creta Princess με τις ατέλειωτες πισίνες πάνω στην αμμουδιά της Κρήτης σε δωμάτιο με θέα τη θάλασσα All Inclusive. Πετάξτε απευθείας στα Χανιά με τα φτερά της Ryanair από την Πάφο για την Κρήτη και απολαύστε αξέχαστες διακοπές με τη σφραγίδα ποιότητας της Louis Hotel. Στη δροσιστική απόλαυση του νέου Lipton Sun Tea. Η πρώτη πυραμίδα τσαγιού για κρύο νερό σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Τα πάντα για τη γυναίκα. Αυτή την Κυριακή με δώρο μεγάλη τσάντα σε τρία υπέροχα σχέδια. Κρίστη Παπαδοπούλου. Κάνω σχέδια για να τα ανατρέπω. Οι ωραίες της μεγάλης οθόνης. Αληθινή ιστορία. Μάθημα ζωής από ένα κεντρικό δήμαρχο. Γυναίκες του κόσμου. Σχέσεις, σεξ, gossip, υγεία, ομορφιά, διατροφή, ταξίδι. Τα πάντα για τη γυναίκα. Παπαντονίου. Εγγυημένη ποιότητα σε τιμές χάρισμα. Φρέσκο φασολάκι, αγκουράκια και κραμπί στη μισή τιμή. Πατάτες 35 σεντ. 40% στα συσκευασμένα λαντικά σνακ. Κυπριακό ψωμί 99 σεντ μόνο. Όλα τα τυριά Baggerland 1 και 9. Όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Regis και Cricri με ακόμη μία δώρο. Μπλέντερ με γυάλινο δοχείο 28,95. Μεγάλες πετσέτες θαλάσσης 3,99. Και ανδρικές βερμούδες 2,99. Μα σε συμφέρει να πας αλλού. Υπεραγορές Παπαντονίου. Τώρα και στη Λεμεσό. Οι αγαπημένες χρυσές συνταγές και η Νίνα Θεοχαρίδου ετοίμασαν την πιο έξυπνη και χρήσιμη προσφορά. Τι να μαγειρέψω? Ένα πιάτο την ημέρα για όλο τον Ιούλιο. Τέσσερις εβδομάδες καθημερινό πρόγραμμα. Χορηγός Όμιλος Λαϊκού. Αυτό το Σάββατο μαζί με το Φιλελεύθερο. Κόρια 3! Ένα σταματήσει να με παρακολουθεί!
Άνοιξε λούκο. Δεν λούκο. Το λούκο σου, ρε. Σιγά και εγώ τον έκτος πόδιο, ρε, φίλε. Μελή την επιταγή για τον καπάρο. Για την χαβάη, ρε, παπαπλή. Για τα οικόπεδα των μωρών. Τα πολυβόλα, Μελή, μην ακούς κανένα. Τα πολυβόλα. Αντέω να παρετάτε με. Άλεξ Γκρέι, είσαι αποσπασμένο. Αμάνα μου. Κι άλλο κλαίνε τα καμουράκια. Λίκε Λίκε, είσαι εδώ. Το τελευταίο επεισόδιο αυτή την Παρασκευή 29 Ιουνίου στις 9 και 20 το βράδυ. Ριαντρούλα! Εύκαιρμη Ριαντρούλα! Τη μετάδοση της σειράς προσφέρει το νέο Lipton Santi, η πρώτη πυραμίδα τσαγιού για κρύο νερό σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Βυθίσου στη δροσιστική απόλαυση του νέου Lipton Santi. Η πρώτη πυραμίδα τσαγιού για κρύο νερό σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Από τη Δευτέρα και καθημερινά, ακριβώς τη μία, ενημερωθείτε από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα για όλη την ειδησιογραφία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Σφαιρική και πλήρης κάλυψη όλων των γεγονότων. Καθημερινά στη μία, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Σκέφτεστε τι να κάνετε για τις φετινές σας διακοπές. Οι Louis Hotels, η Ryanair και ο Antenna δίνουν την ευκαιρία σε ένα τυχερό ζευγάρι να απολαύσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο διακοπών στα πανέμορφα Χανιά της Κρήτης. Τηλεφωνήστε στο 920-700 ή στείλτε τη λέξη Louis στο 6677 και μπορεί να είστε εσείς που θα ζήσετε την απόλυτη φιλοξενία στο τετράστερο ξενοδοχείο Louis Creta Princess με τις ατέλειωτες πισίνες πάνω στην αμμουδιά της Κρήτης σε δωμάτιο με θέα τη θάλασσα All Inclusive. Πετάξτε απευθείας στα Χανιά με τα φτερά της Ryanair από την Πάφο για την Κρήτη και απολαύστε αξέχαστες διακοπές με τη σφραγίδα ποιότητας της Louis Hotel. Ξεχωρίζει με την ιδιότητα ενός από τους πιο γοητευτικούς ηθοποιούς, ενώ διαπρέπει στο χώρο της υποκριτικής για το μοναδικό του ταλέντο. Χρόνια τώρα απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας με κάθε του κίνηση, γεμίζοντας στήλες περιοδικών αλλά και τηλεοπτικών εκπομπών. Μιλάμε φυσικά για τον γοητευτικό ηθοποιό Αλέξη Γεωργούλη, ο οποίος αδιαμφισβήτητα πλέον ανήκει στην κατηγορία των ηθοποιών που ήρθαν για να μείνουν. Θέλω να γίνεις γυναίκα μου. Άσε με. Όλοι, δεν είσαι μόνη σου. Αντώνη, φύγε, έχει όπλο! Όλια! Ο Αλέξης Γεωργούλης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρισα. Παιδί ακόμη, ξεκίνησε μαθήματα κιθάρας στο 2 της Λάρισας, ενώ το 1993 εισήχθη στο Πολυτεχνείο στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Παρόλα αυτά, η υποκριτική κυριαρχούσε πάντα στο μυαλό του και έτσι παίρνει την απόφαση να ξεκινήσει μαθήματα στο Εργαστήρι Θεατρικής Τέχνης και στο Θέατρο των Αλλαγών, ενώ παράλληλα ξεκίνησε και μαθήματα φωνητικής. Ποιος? Το ξέρω ότι δεν κοιμάσαι. Μόλις ετοιμαζόμουν. Αν ενοχλώ, φεύγω. Ενοχλείς, φύγε. Το 1997 και κατόπιν εξετάσεων στο Υπουργείο Πολιτισμού γίνεται δεκτός στην Ανωτέρα Δραματική Σχολίασμος, η οποία το συγκεκριμένο διάστημα τέλωσε υπό την διεύθυνση του μεγάλου Έλληνα ηθοποιού Βασίλη Διαμαντόπουλου, από όπου και αποφύτησε με άριστα. Παράλληλα με τις σπουδές του, συμμετείχε με την ομάδα χορού Αίρεση στις παραστάσεις Κάρμεν 33 και Η Επιστροφή, στις τηλεοπτικές σειρές Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων και Αγγέλιασμα, καθώς και στη μικρού μήκους ταινία του Κανενός στο Ρόδο. Το 2001 αποτέλεσε σταθμό στην μέχρι τότε καριέρα του με το συμπροταγωνιστικό ρόλο του στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Είσαι το τέρι μου», από την οποία έγινε και ευρέως γνωστός. Δικουλά. Τι να βρω, Σωτηράκι. Τέλειωνε, δώσ' μου το κλειδί. Δεν θυμάμαι που το έβαλα. Δώσ' μου το κλειδί, γιατί δεν ξέρω τι θα κάνω. Από τότε έχει μπει στις καρδιές και έχει κερδίσει την αγάπη ιδιαίτερα των γυναικών. Με αυτόν τον τρόπο ξεκινά για αυτόν μια πολύ επιτυχημένη καριέρα με ρόλους που τον έχουν αναδείξει αλλά και καταξιώσει στο χώρο της τηλεόρασης, του θεάτρου αλλά και του κινηματογράφου, ενώ σκηνοθέτησε και τη θεατρική παράσταση «Καλή τύχη». Βάστα, καημένο, με σενέκη, σου!
στα δικά μου 21, το δεξιά. Η μία επιτυχία αρχίζει να διαδέχεται την άλλη, με αποτέλεσμα να σκεφτεί το ενδεχόμενο για διεθνή καριέρα. Ετοιμάζει λοιπόν τις βαλίτσες του για το Λος Άντζελες και ξεκινούν για αυτόν πολλά δοκιμαστικά και casting. Say hello to Prokopi. Hey, Prokopi. Oh, I'm sorry, he has a nickname he'd rather be known by. Poopy. Ο Αλέξης Γεωργούλης έχει όλα τα φόντα να μαγέψει τον κόσμο της διεθνούς showbiz. Έβαλε στοίχημα με τον εαυτό του να πετύχει, δηλώνοντας πως αν κάτι πάει στραβά θα κλειστεί σε μοναστήρι. You speak English? Αφορμή της παραμονής του στο νησί μας η θεατρική περιοδία του με την παράσταση Miss Julie, με την αγαπημένη του σκηνοθέτηδα Αθηνά Ξενίδου. Εμείς κλέψαμε λίγο από το χρόνο του και σας τον παρουσιάζουμε σήμερα ζωντανά στο πλατό της εκπομπής σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη. Look here. I know I'm touching your chest. Πάντως, εκτός από όμορφο αγόρι είσαι και πολύ ευγενικός. Πολλά. Και ναι, ο Αλέξης Γεωργούλης είναι σήμερα εδώ κοντά μας και συνοδεύεται από μία... Μακροσκελές, πολύ ήταν όλο αυτό, το βλέπαμε και το βλέπαμε, ήταν ατελείωτο είχε. Ναι, πού να δεις τα υπόλοιπα που έχουμε ετοιμάσει. Έχει λοιπόν, ο Αλέξης Γεωργούλης συνοδεύεται από μία πολύ δυναμική κυρία. Γιατί όποια αναλαμβάνει το πιδάλιο της σκηνοθεσίας και είναι και γυναίκα, είναι πολύ δυναμική η κυρία. Και κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας η κυρία Αθηνά Ξενίδου. Καλώς όρισε, Αθηνά μου. Μπορώ να σας μιλάω στον ενικό? Σταμάτα. Καλά. Θα το πω στα κυπριακά. Θα μας αφήσει να μιλήσω. Θα το πω στα κυπριακά ότι τελικά εγώ σήμερα τον γνώρισα. Μπασαμάς. Είναι. Τι είναι ο Πασαμάς, παιδιά? Ο Μουσαμάς, ας πούμε. Όχι, είναι ο Μουσαμάς. Αξίζει το Μουσαμά. Όχι. Το Μουσαμά δεν ξέρω. Πασαμάς. Τι είναι ο Πασαμάς? Κόζι. Ξέρετε με το κόζι. Κόζι. Χαβαλές. Χαβαλές. Πλακατζής. Πλακατζής, ναι. Ναι, άμα δεν βάλουμε λίγο χιούμορ στη ζωή μας, λίγο αλάτι, πιπέρι, δεν ξέρω πώς θα λέτε εσείς εδώ πέρα. Στη Σεφταλιά θα είναι τίποτα, δεν είναι σκέτο κρέας. Κοίτα, Κατερίνα μου, στις πρόβες έχουμε πάρα πολύ αλάτι και πιπέρι. Ναι. Για ναι, τις κακές κουβέντες σε μένα έχουν... και για την πίεση που της πέφτει της Κρίστη. Οι σεφταλιές όμως έχουν πολύ κρεμμύδι και μυρίζεις όταν τρως. Πας και είναι, πρόβα... είναι προϋπόθεση. Όταν κάνουμε διάλειμμα και τρώμε σεφταλιά, τα θα φάμε όλοι. Αλλιώς δεν τρώει κανένας. Έτσι. Ναι, γιατί προϋποθέτει υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά εγώ τρώω κρυφά. Ένας για όλους και όλοι για ένα. Λοιπόν, ήρθες στην Κύπρο πότε? Πριν από λίγες μέρες. 10 του Ιούνιου. Ναι, 10 Ιούνιου. Και θα κάτσεις μέχρι. 3-4 Αυγούστου. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Έχεις βρεθεί στην και Κύπρο και ακόμα καλύτερο, ναι. Εχόντων των πραγμάτων, μπορεί να κάνουμε και παράτες. Μάλιστα. Να δούμε λίγο ήλιο, κάθισες, λίγο θάλασσα. Κάθισες ποτέ τόσο πολύ καιρό στην Κύπρο? Τόσο πολύ, όχι ποτέ. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο που είχα έρθει ήταν για 10 μέρες, νομίζω. Το πολύ. Και ο ώρας που σε έφερε είναι η θεατρική παράσταση, έτσι. Έτσι. Να μας πείτε λίγα λόγια. Πώς βρεθήκαμε? Γνωριζόσασταν από πριν, είσαι χρόνια με τον Αλέξη, ναι, από την Αθήνα. Χρόνια πώς, εσύ είσαι μικρή σε ηλικία. Ο Αλέξης δεν είναι μεγαλύτερος. Είμαι μικρή σε ηλικία. Υπήρχα και τότε. Δεν γεννήθηκα ξαφνικά μεγάλος. Μπορώ να πω ότι είμαι μικρή σε ηλικία. Λοιπόν, γνωριζόμαστε το 2010, πριν 10 χρόνια. Σαν σκηνοθέτη, δεν θέλει να το παίζει ότι είναι μεγάλη, ότι έχει τη γνώση, την ωριμότητα. Με περνάς μήνες. Ήμασταν στην Αθήνα, ήταν τότε με το Είσαι το τέρι μου που γνωριστήκαμε μέσω ενός κοινού φίλου. Mm-hmm. Και εγώ ήμουνα τότε στο ΜΕΚΑ, έκανα σκηνοθεσία στο Survivor, στη Φάρμα και τέτοια. Πέρασε ωραία. Στη Φάρμα ειδικά ήταν πάρα πολύ ωραία. Στη Φάρμα να με δείτε μεγαλώτσες, μέσα στις λάσπες για 4 μήνες στην Εύβοια. Που κάνει και αυτό με τις αγελάδες το... πώς το λένε? Μύριζε και ωραία. Cow tipping. Το βράδυ λέει για να περάσουμε. Μύριζε και ωραία, φαντάζομαι. Ναι, μύριζε και ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά αυτό δεν μας νοιάζει γιατί δεν περνάει στην εικόνα, οπότε... Ήταν εξαιρετικές στιγμές. Με τα ζώα στη Φάρμα. Τότε, εγώ δεν ήμουν στη Φάρμα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν ήταν, ούτε στο Celebrity Farm που κάναμε Celebrity Farm, δεν ήταν. Όχι, έχουμε ένα κοινό φίλο που είναι. Δεν με πέρανε για γελάδα, γιατί γι' αυτό θα ήθελα να πάρω. Ο Γιάννης ο Γαλανούλης είναι ο κοινός μας φίλος, παιδικός φίλος του Αλέξη και πολύ καλός φίλος δικός μου, ένα σκηνοθέτη στο θέμα των Αναστασιάδη στην Ελλάδα. Και ήρθε λοιπόν για το θέατρο και θα πρωταγωνιστήσεις μαζί με δύο αγαπημένους ηθοποιούς, την Κρίση Παπαδοπούλου και την Νέδη την Αντωνιάδη, έτσι. Mm-hmm. Mm. Και είναι και δύο διεκδικούν τον Αλέξη. Ναι. Ναι. Η μία είναι ερευνητική. Όχι, δεν διεκδικούν τον Αλέξη, τον Τζον. Τον Τζον. Ναι, ναι.
Και... Για να τα βάζει τα πράγματα σε θέση. Τροπέδια, μην μπερδευόμαστε τώρα. Μην φεύγουμε τρέχοντας μετά από την Κύπρο. Η δυσκολία ήταν, ξέρεις, ότι έπρεπε να κάνουμε το casting. Γιατί πρώτα αποφασίσαμε με τον Αλέξη να κάνουμε αυτό το project στην Αθήνα που βρεθήκαμε πριν λίγους μήνες. Και μετά το casting έπρεπε να το κάνω αναγκαστικά χωρίς να έχουν βρεθεί. Το οποίο ήταν... Ήταν πρόκληση αυτό. Ήταν μια πρόκληση για μένα. Έτσι, ευτυχώς έχω φαντασία, δηλαδή νομίζω ότι θα ταιριάξουν πάρα πολύ ωραία στη σκηνή. Και εμένα ήταν η πρώτη μου φορά που είδα τους συμπαίχτες μου πάνω στη σκηνή, πρώτη φορά. Έχετε χημεία. Και φυσική χημία και μαθηματικά. Με τα θρησκευτικά δεν τα πάμε καλά, αλλά... Είστε φίλοι με τον Τόνι Δημητρίου. Ναι, γιατί... Μιλάτε κάπως το ίδιο. Α. Όχι, μιλάτε κάπως το ίδιο. Α, δεν μιλάμε όταν είμαστε μαζί όμως, γιατί ο ένας πάνω στον άλλο δεν. Γίνεται. Από παιδί ήθελες να γίνεις ηθοποιός. Όχι. Ή προοριζόσουν για άλλα. Ήθελα να γίνω, ξέρω εγώ, μαθηματικός, φυσικός, κάτι τέτοιο. Με κοροϊδεύεις. Όχι τώρα, όμως χημικός. Ναι. Ναι, γιατί είχα έρωτα με τα μαθηματικά πάρα πολύ. Αλλά κάποια στιγμή, εκεί που δηλώνουμε στις εξετάσεις της Πανελλήνιας για τις σχολές, τα δήλωσα όπως πηγαίναν οι βάσεις. Είναι γνωστό το σύστημα, είναι το ίδιο. Ναι. Και πέρασα πολιτικός μηχανικός, οπότε πήγαινα για πολιτικός μηχανικός. Δεν με ένοιαζε και πάρα πολύ. Αλλά η καλλιτεχνική μου έτσι ανησυχία με πήγε. Ξεκίνησα για κιθάρα και γύρισε λίγο στο θέατρο και τελικά με κέρδισε. Ποια ήταν η πρώτη σου δουλειά στο θέατρο, τη θυμάσαι? Η πρώτη μου δουλειά, εννοείς επαγγελματικά ή το πρώτο πράγμα που έκανα ever? Το πρώτο πράγμα που έκανες ever. Ήταν Στάνλι Κοβάνσκι, Λεφωνένο Πόθος. Μάλιστα. Που το είχε παίξει ο Μάρλο Μπράντο στην ταινία. Ναι. Το πρώτο που έκανα ήταν το Μάρλο Μπράντο. Το εύκολο. Η εξωτερική εμφάνιση για έναν άντρα τώρα, γιατί για τις γυναίκες είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Είναι, παίζει ρόλο και είναι εισιτήριο για να μπει σε αυτό το χώρο και είναι μόνο το εισιτήριο ή παίζει ρόλο και στο να είναι εισιτήριο οπωσδήποτε, γιατί αυτό είναι το εργαλείο σου. Τελεία. Δηλαδή το σώμα σου είναι που φέρεις και πουλάς. Δεν το πουλάς όμως όπως το πουλάνε κάποιοι άλλοι, ας πούμε, για να βγάζουν κάτι, ξέρω, σεξουαλικά και τέτοια. Το πουλάνε γιατί είναι αυτό το εργαλείο τους. Υπάρχουν όμως και άσχημοι ηθοποιοί που έχουν κάνει τεράστια καριέρα. Αυτό είναι το εργαλείο τους. Δηλαδή δεν πρέπει να είσαι αυτό που, ξέρω εγώ, το 1:1,61, πόσο είναι η σωστή αναλογία που βγαίνει, που είναι η σωστή αρμονία, που είναι η ομορφιά, που είναι, δεν ξέρω πώς το πούμε, που είναι τα μοντέλα. Δεν έχεις ανάγκη αυτό, έχεις ανάγκη να είσαι εσύ. Οτιδήποτε. Είτε... Εσύ πού επενδύεις περισσότερο, στην εξωτερική σου εμφάνιση ή σε άλλα πράγματα σε ό,τι αφορά το επάγγελμά σου? Προσπαθώ να έχω μια ισορροπία ανάμεσα στην εξωτερική εμφάνιση. Γιατί πάνε με τον άλλο. Είναι μια εμφάνιση, είναι αυτή τη χρησιμοποιείς, αυτό είναι. Αλλά το πώς θα τη χρησιμοποιήσεις χρειάζεσαι και το πνεύμα. Το λέω πνεύμα και βάζω μέσα και τη λογική και το συνέστημα. Και ειδικά σε έναν ηθοποιό, το συνέστημα πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από ότι. Η εξωτερική εμφάνιση. Γιατί αν πραγματικά το αισθάνεσαι, πολλές φορές αλλάζει αυτό που φέρεις εξωτερικά. Βλέπεις τον εαυτό σου να μένεις σε αυτό το χώρο, δηλαδή να σε βλέπουμε σε 20, σε 30 χρόνια να παίζεις ρόλους που σου αρμόζουν όταν θα έχεις εκείνη την ηλικία? Δεν έχω ιδέα. Πόσο χρόνο είσαι, λες, στην ηλικία σου? 37, ακόμα. 37. Και ακόμα τη λέω και ακόμα 37 είπα. Λοιπόν, υπάρχουν τηλεθεατές στο Δελιαντένα που θέλησαν ήδη να σε ρωτήσουν κάποια πράγματα. Και όχι μέσω μου εμένα. Ήθελαν ήδη να σου απευθύνουν μια ερώτηση, γιατί έχουν κάποιες απορίες. Θες να δούμε μαζί τι θέλουν να μάθουν για τον Αλέξη Γεωργούλη? Και όποια θες απαντάς. Αν τις απαντήσω όλες, υπόσχομαι από τώρα. Δέσμευση, πάμε στην πρώτη που αφορά την καριέρα. Έχω την εντύπωση ότι δοκιμάζει καριέρα στο εξωτερικό, αν όντως είναι κάτι που αξίζει τον κόπο και συμβουλεύει νέους ηθοποιούς. Ετοιμάζεις καριέρα στο εξωτερικό? Αν την ετοιμάζω. Ναι. Ετοιμάζω. Εντάξει, μπορεί να έχεις προκύψει. Έχεις κάτι χειροπιαστό να μας πεις, να ανακοινώσεις? Έχω κάνει δύο ταινίες οι οποίες θεωρούνται εξωτερικές παραγωγές και ετοιμάζω κάποια άλλα projects τα οποία είμαι πιο δεμένος μαζί τους. Πιο δηλαδή, δεμένος εννοείς? Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ και με το δημιουργικό, όχι μόνο σαν ηθοποιός. Όχι σαν σκηνοθέτης, σαν ερωγράφος κυρίως και από την πλευρά έχεις του παραγωγού. Έχεις απλώσει δηλαδή τα δίχτυα σου και σε άλλες... Ναι, χωρίς όμως να είναι ο σκοπός μου ότι θέλω να τα απλώσω, είναι περισσότερο το παιχνίδι της εξερεύνησης. Και έμπνευσης. Ναι. Έμπνευση... Πάμε στη δεύτερη ερώτηση.
Σε πόσες σειρές έχει παίξει? Καλά θα θυμάσαι όμως τώρα. Πού να θυμάμαι τώρα, γερασμένο μυαλό. Θες να μου πεις, έχω παίξει σε 50, λες πόσο χρόνο λες να είναι όμως. Πάμε στη... 6 ή 7, 6. 6 ή 7 σειρές. 6 πρέπει να. Τι σ' αρέσει περισσότερο, κινηματογράφος, τηλεόραση ή θέατρο? Αυτό ποιος το ρωτάει? Εγώ. Α, άμα θέλω παντά. Άμα θέλει. Έχει δεσμευτεί να απαντήσει σε ερωτήσει των τηλεθεατών. Ναι. Τηλεόραση, ο κινηματογράφος και το θέατρο είναι τρία πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Ασχολούνται με το ίδιο πράγμα, δηλαδή είναι στον ίδιο μάλλον χώρο. Αλλά είναι τελείως διαφορετικά με την έννοια το πώς προσεγγίζει ο ηθοποιός το καθένα. Σε ένα ποιο αρέσει περισσότερο? Θα έλεγα ο κινηματογράφος. Hollywood πλευρές δηλαδή. Πάμε. Γι' αυτό πήγα κιόλας εκεί, γιατί είμαι τόσο, θέλω τόσο πολύ να ψάξω τον κινηματογράφο. Όχι ότι δεν μου αρέσει το θέατρο. Τηλεόραση την αφήνουμε λίγο προς τα έξω, γιατί είναι περισσότερο για το πώς το ζει. Είναι, ας πούμε, κάνεις τηλεόραση για να βγάζεις χρήματα. Κάνεις θέατρο για να σε λένε ηθοποιό. Και κάνεις κινηματογράφο για να ξοδέψεις τα χρήματα που έβγαλες από τηλεόραση. Γιατί έτσι πάει. Είναι όντως άλλος πλανήτης εκεί πέρα. Όσον αφορά τα κινηματογραφικά. Πλέον δεν είναι. Στον κόσμο, δηλαδή, όντως αυτά που διαβάζουμε για τους αστέρες του Χόλιγουντ, για το πώς ζούνε, για οι λεπτομέρειες που βγαίνουν προς τα έξω. Να τώρα, και, ακόμη και για σένα, είπανε ότι θα πας σε μοναστήρι, το οποίο νομίζω το διαψεύδεις, έτσι. Αντυχικά. Αυτό έχει βγει από μία συνέντευξη που κάναμε, προφανώς, για να γίνει λίγο πιο juicy όλο το πράγμα, το έβγαλε έτσι. Ήταν ότι μου έλεγε, ας πούμε, ότι άμα αποτύχεις, ξέρω εγώ, στην Αμερική, τι θα κάνεις. Ξέρω εγώ, δεν σκέφτομαι να αποτύχω, δεν πάω για να αποτύχω. Σκέφτομαι για να κάνω την... το ταξίδι μου, την εξερεύνησή μου. Ναι. Οπότε, γιατί κάπως είχαμε πει, ας πούμε, και ας μην γίνει κάτι σημαντικό, εντάξει, το ταξίδι είναι αυτό που με μετράει. Και μου λένε αν αποτύχει. Αν αποτύχει, δεν ξέρω εγώ, τα μοναστήρια να είναι καλά. Άμα δεν υπάρχει τίποτα, το μοναστήρι τουλάχιστον είναι κάτι εγγυημένο, είναι εκεί, σε περιμένει και δεν πάει πουθενά. Πλάκα είναι μια καλή λύση. Α, τώρα το αλλάζεις. Πάμε στην αυτά που συμβαίνουν. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πού βρίσκεται τώρα? Από ό,τι ξέρω δεν είναι στην Ελλάδα. Γιατί έφυγε από στην την Ελλάδα? Στην Κύπρο. Γιατί έφυγες από την Ελλάδα? Για να πάω στην Κύπρο. Καταρχάς δεν έφυγα από την Ελλάδα. Απλώς πήγα και στην Αμερική. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι έχω φύγει από την Ελλάδα. Και ίσα ίσα που τουλάχιστον 6 μήνες το χρόνο τους περνάω στην Ελλάδα. Η επόμενη ερώτηση είναι κέρια. Απλώς είναι, υπάρχει η αίσθηση ότι λείπω, γιατί και εγώ το νιώθω αυτό. Επειδή ή θα κάνεις 6 μήνες γυρίσματα για μια τηλεόραση ή 6 μήνες παραστάσεις για ένα θέατρο. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να μπορέσω να βρω συνεχόμενους 6 μήνες και να κάνω μια δουλειά. Και φαίνεται σαν να αποσιάζω. Η ανάκριση συνεχίζεται και μπαίνει στα βαθιά. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Αν είναι ερωτευμένος αυτόν τον καιρό. Ερωτευμένος, ναι, δεσμευμένος, όχι. Ο έρωτας δεν πρέπει να είναι δεσμός. Μη μου πεις και εσύ ότι είσαι ερωτευμένος με τη δουλειά σου. Όχι, με την τέχνη. Είσαι ερωτευμένος δηλαδή. Δεν υπάρχει καλύτερη δουλειά από το να είσαι και να ακολουθείς να τρέξεις πίσω από μια γυναίκα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Γεωργούλης τρέχει πίσω από μια γυναίκα την οποία ακόμη δεν έχει κατακτήσει, δεν έχει κάνει σχέση. Είναι ερωτευμένος, αλλά δεν έχει ακόμη κάνει σχέση. Κοίταξε, το κάνω σχέση δεν σημαίνει ότι κατακτώ κιόλας. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Κάνω σχέση είναι λίγο σαν δέσμευση. Κάπως έτσι εγώ το καταλαβαίνω όταν κάνεις σχέση. Και δεν σ' αρέσουν οι δεσμεύσεις? Με το που αρχίζουν και παίρνουν τα μπέλες, αρχίζω και παθαίνω βραχυκυκλώματα. Αναζητείς διεξόδους. Ναι. Δεν είναι κάτι που ίσως να πρέπει να ψάξω. Λίγο. Γιατί πολλοί δεν το δέχονται αυτό. Πολλές εννοείς. Ναι. Πολλοί κόσμος το δέχεται. Ότι η ελευθερία είναι ένα πράγμα το οποίο το κατάς σαν ιερό πράγμα. Σαν τη μοναξιά ένα πράγμα. Ότι τη μοναξιά τη θεωρώ την πιο σημαντική. Είναι δικαίωμά σου να επιλέξεις το μονοπάτι της ζωής σου, εγώ πιστεύω. Ναι, αλλά όμως όταν θες να το μοιράζεσαι με κάποιον άλλον, πρέπει και ο άλλος να τοποδέχεται το μονοπάτι που επιλέγεις. Αλλιώς δεν το μοιράζεται. Αλλιώς πάνε δύο παράλληλοι δρόμοι που ξαφνικά, ξέρω μετά από κάποια χρόνια, λες τι γίνεται. Δεν τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Έχετε ποτέ σας απιστήσει? Τι έχω? Αν κάνατε απιστία. Αν έχω κάνει πιστία. Απιστία. Ναι. Απιστία. Α, απιστίες δεν έχω. Κερδίζεις χρόνο για να απαντήσεις. Όχι, γιατί δεν ξέρω την απάντηση. Την ξέρεις ή δεν την ξέρεις? Την ξέρω την απάντηση. Ναι. Έλα, να μην την ξέρω.
Δεσμεύτηκε. Αν εγώ έχω κάνει επιστία, όχι αν μου έχουν κάνει επιστία. Γιατί αν μου έχουν κάνει επιστία, μπορεί και να πιστεύω ότι δεν μου έχουν κάνει. Αν εσύ έχει κάνει επιστία. Ρωτάει τηλεθεάτρια. Ναι. Διευκρίνηση. Το μετάνιωσε. Διευκρίνηση. Δεν το μετάνιωσε γιατί δεν ήταν με δόλο. Προέκυψε. Τι να κάνει. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Το αφήνω σχολείο στο αυτό. Το να χάνει την πίστη σου. Αν ήβρε το νόημα τη ζωή του. Αν βρήκε το νόημα της ζωής. Αν βρήκε το νόημα της... το νόημα της ζωής σου και πού το βρήκες. Δεν το έχω βρει το νόημα της ζωής και για τον εξής λόγο, γιατί νομίζω το νόημα της ζωής είναι να ψάχνεις το νόημα της ζωής. Αυτή την απάντηση τη δέχομαι. Μ' άρεσε. Την προηγούμενη δεν δέχτηκες, νομίζω, Κατερίνα. Εντάξει, έχω κι εγώ μια άποψη. Όποιος λέει ότι δεν έχει απιστήσει ποτέ, είναι ότι εντάξει, πίστευε ποτέ. Το ότι δεν το μετάνιωσες και το ότι προέκυψε είναι τόσο δηλαδή. Γιατί τόσο δεν το μετάνιωσα, όχι με την έννοια ότι θα το ξανακάνω και θα το ξανακάνω. Δεν το μετάνιωσα με την έννοια ότι έγινε. Το αποδέχομαι. Το καημένο το κορίτσι. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Δεν τα ακούσαμε, πάμε στην επόμενη. Αφορά είναι αυτό που το γοητεύει στην υποκριτική. Τι είναι αυτό που το γοητεύει στην υποκριτική. Γιατί σ' αρέσει να. Να είσαι ηθοποιός, δηλαδή. Τι είναι αυτό που με εγωιτεύει. Ναι. Η εξάσκηση του να ζω το παρόν. Ή να αλλάζεις ρόλους. Όχι, δεν αλλάζω ρόλους. Κάθε φορά όταν παίζω ένα ρόλο, τον παίζω σαν να είμαι εγώ. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν έπαιξα, όταν ήμουν παιδί, τον Στάλνε, ή όπως έπαιξα τώρα τον Μπούπι, καλή ώρα. Ναι. Το ίδιο πράγμα έπαιξα, εμένα. Μόνο που ήμουν άλλος τότε και είμαι άλλος τώρα. Αλλά παίζω το παρόν μου. Λοιπόν, να μια απάντηση. Και είναι κάτι που με βοηθάει πάρα πολύ στη ζωή να χαίρομαι κιόλας. Δηλαδή συνδυάζει, δηλαδή παίρνεις μαθήματα από την υποκριτική, αν κατάλαβα καλά. Ναι. Για τη ζωή σου. Η πρώτη επαφή που είχα με την υποκριτική, το πρώτο ερώτημα μάλλον που είχα, είναι αυτό γιατί το διδασκόμαστε από τα σχολεία. Ναι. Από τον υπηαγωγείο θα έπρεπε να υπάρχει μάθημα υποκριτικής. Στην Αμερική το έχουν ήδη κάνει. Υπάρχουν τώρα. Το έχουν βάλει από την πρώτη του δημοτικού. Γι' αυτό όλοι θέλουν να είναι. Δηλαδή, όπως υπάρχει η ιστορία, τα μαθηματικά, υπάρχει τώρα και το θέατρο. Πάμε στα δημόσια. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Αν προτιμά τις Κύπριες ή τις Ελληνίδες. Προτιμάω τις όμορφες. Να μια απάντηση. Προτιμάει τις όμορφες. Την επόμενη την περνάμε, γιατί έχει απαντήσει, μην το δυσκολέψουμε και το στριμώξουμε πολύ. Αν είσαι σε σχέση. Αν είμαι σε σχέση. Το είπαμε. Αφού απάντησα. Ναι. Πάμε στην επόμενη. Έλεγα, ναι. Τώρα ναι. Είναι ερωτευμένος, δεν είναι δεσμευμένος. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Έχεις κάποιο μότο στη ζωή σου. Κάποιο μότο ζωής. Μότο ζωής. Μότο σακό έχω. Το μάντρα. Υπάρχουν, να σου πω τώρα με τα μότο και όλα αυτά, όλα τα αρχαίες ελληνικές ρίσεις είναι κάτι που με έχουν απασχολήσει πολύ ενώ ψυχολογικά, γιατί τις πιστεύω. Και ξεκίνησα από μικρός, ας πούμε, το εν είδα ου δεν είδα, από μικρός μου έκανε κάτι, γιατί είναι αυτό και άρχισα να το ψάχνω φιλοσοφικά. Ότι ένα ξέρεις ότι δεν ξέρεις τίποτα. Προσέγγιση, αν θέλεις. Ναι. Ναι. Ότι ένα ξέρεις ότι δεν ξέρεις τίποτα. Ένα ξέρω ότι δεν ξέρω. Τελεία. Εκεί. Και άρχισα να μαθαίνω. Το βάθος που έχουν που έχουν αυτές οι προτάσεις. Και νομίζω ότι όλες οι αρχαίες ελληνικές προτάσεις έχουν μεγάλη αξία και δίνουν έναν δρόμο. Μην με κοιτάς έτσι, γιατί νομίζω ότι λέω κάτι πολύ σημαντικό και δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Ότι ουσιαστικά εκείνη η αξία της ζωής, σε αυτές τις μικρές προτασούλες που αναγκάζεις εσύ να τις αναπτύξεις. Άρα εσύ να βρεις τον εαυτό σου μέσα από αυτό και όχι. Πάμε να δούμε τις επόμενες τρεις ερωτήσεις, Σέρι. Γιατί σταματήσατε να γυμνάζεστε. Πόσα τσιάρα καπνίζει την ημέρα. Αν έχει περάσει ποτέ δύσκολα οικονομικά στη ζωή του. Έχει σταματήσει να γυμνάζεσαι. Γενικώς θα έλεγα ότι δεν έχω σταματήσει, αλλά κάνω διαλύματα 3 και 4 μηνών. Ναι. Ξεχνιέμαι. Αλλά μετά μπορεί να πέφτω με τα μούτρα και να κάνω 3 ώρες, ας πούμε, την ημέρα γυμναστική για 2 μήνες. Μάλιστα. Και αν κατάλαβα καλά την ερώτηση της δεύτερης τηλεθεάτρες, είστε καπνιστής. Δεν είμαι πια. Το έχει κόψει το τσιγάρο. Από τον Ιανουάριο.
Αλήθεια. Μπράβο. Ναι, κατά λάθος κιόλας. Δεν ήθελα. Κατά λάθος. Απλώς προέκυψε και λέω αφού εντάξει, δεν καπνίζει, ας μην καπνίσω. Πώς προέκυψε, γιατί με αυτό που θα πεις πρόσεξε μπορεί να βοηθήσει πολύ κόσμο. Ξεκίνησα στο Λος Άντζελες, είναι διαροπάλου, δεν καπνίζεις μέσα. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Και ξεκίνησα, πήρα κάτι ηλεκτρονικά τσιγάρα για να έχω να καπνίζω μετά το φαγητό, ξέρω εγώ όλα αυτά, για να μην βγαίνω κάθε τρεις και λίγο έξω. Και με το που τα ξεκίνησα, άρχισα να μην ζητάω τα δικά μου. Και πέρασαν ένας μήνας λίγο παραπάνω και το μόνο που μου έλειπε ήταν επειδή στρίβω, ήθελα να τα στρίβω. Αλλά εντάξει, σιγά σιγά έφυγε. Τρώσε τα νύχια σου. Όχι, εντάξει. Δεν τα τρώγα ποτέ. Εντάξει, δεν τα έχουμε όλα τα κουσούρια. Και κατά πόσο έχεις περάσει ποτέ δύσκολα οικονομικά? Οικονομικά. Mm-hmm. Οικονομικά περνάω συνέχεια δύσκολα. Γιατί δεν μαθαίνω, δεν ξέρω πώς τα κρατάνε τα χρήματα. Δεν ξέρω να κάνω οικονομία. Αυτό είναι κακό, ε. Είναι κακό πολύ. Λοιπόν. Αλλά να σου πω κάτι, το χαίρεσαι κιόλας. Γιατί αν δεν μπορείς να κρατήσεις λεφτά, δεν έχεις και τη δίψα να κρατήσεις, να κάνεις οικονομία. Και δεν έχεις και τη δέσμευση του να έχω κάτι στην άκρη, να... Θα σκέφτεσαι διαφορετικά... Να σκέφτομαι το μέλλον. Αν κάνεις οικογένεια, όταν έχεις εξαρτώμενους, όταν παντρευτείς, μάλλον να κάνεις γι' αυτό παιδιά. Δεν έχω κάνει οικογένεια, γιατί σκέφτομαι έτσι. Και επειδή είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου, θέλω να πιστεύω δηλαδή, γι' αυτό δεν έχω κάνει και οικογένεια. Γιατί λέω, είμαι έτσι. Δεν μπορώ να κάνω οικογένεια. Άρα δεν δε θες να κάνεις ποτέ οικογένεια. Θέλω να κάνω, αλλά θέλω οι συνθήκες να είναι λίγο πιο family friendly που έχω. Ευνοϊκές. Δεν είναι πιο ευνοϊκές για μια οικογένεια. Οικονομικά εννοείς ή γενικότερα. Σαν χαρακτήρας. Γιατί σαν χαρακτήρας δεν νομίζω ότι είμαι και ο... Δεν θα ήμουν, ας πούμε, ο πατέρας ο σωστός. Mm-hmm. Οικογενειάρχης, μάλλον. Άρα γιατί περιμένεις... ο πατέρας ο σωστός μπορεί να ήμουν καλός, γιατί μπορεί να κάναμε πλάκα και χαβαλέ με τα παιδιά. Αλλά δεν νομίζω ότι θα είχα την επιθυνότητα ενός πατέρα. Άρα περιμένεις να αλλάξει, να οριμάσει ο Αλέξης Γεωργούλης με τα χρόνια, για να είναι έτοιμος να αρχίσει οικογένεια. Το με τα χρόνια δεν το είπα εγώ. Δεν ξέρω. Μπορεί να μου αλλάξει κάτι. Ξαφνικά. Ναι. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι κάτι στο που αλλάζει με τον χρόνο. Ο χρόνος αφορά, είναι πιο. Σαν να λέμε εμπορικό μέτρο. Θέλω να μου φέρεις αυτό το προϊόν έξω από την πόρτα 4:30 την 5η 22 Μαρτίου 2013. Τέλος. Αυτό είναι ο χρόνος. Μπορείς να αλλάξεις από τη μία μέρα στην άλλη. Να δεις κάτι. Όπως και ο κεραυνοβόλος έρωτας. Όπως και ο κεραυνοβόλος έρωτας. Έχεις ζήσει ποτέ κεραυνοβόλο έρωτα? Mm-hmm. Μία φορά ή πολλές? Έζησα μία, η οποία με πλήγωσε πάρα πολύ. Σε πλήγωσε. Ωραία. Ναι, και μετά είπα εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν χωρίσαμε, πληγώθηκα πάρα πολύ. Γιατί σε κάπου... άφησε δηλαδή. Όχι, κάπως έπρεπε να χωρίσουμε, ας πούμε, και αυτοπληγωθήκαμε. Μετά είπα ότι δεν πρόκειται να πονέσω ξανά. Τη δεύτερη φορά που έγινε, λοιπόν, που δεν φοβόμουν κιόλας, ήταν σαν να το σπάσε κιόλας το γυαλί μόνος μου, με πόνεσε πάλι. Και με πόνεσε πάρα πολύ, περισσότερο από την προηγούμενη. Αλλά για μικρότερο χρονικό διάστημα. Και τότε άρχισα να καταλαβαίνω ότι ο έρωτας δεν είναι κάτι που το μαθαίνεις. Είναι κάτι που είναι σαν το συνάχι. Πάντα θα το κολλάς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλάζει ταυτότητα. Σαν είναι... το συνάχι. Δεν έχω ξανακούσει αυτή την πράγμα. Είναι φτηνή αρρώστια, γιατί δεν σου κάνει πολύ κακό το συνάχι. Αλλά έχει κάτι το συνάχι που δεν το έχουν οι άλλες αρρώστιες. Αλλάζουν συνέχεια ταυτότητες. Έχουν πολλά πρόσωπα. Γι' αυτό το είπα. Ο Αλέξης με τον Τζον έχουν κάποια σχέση, χαρακτήρες τους. Έχουν την ίδια καρδιά, το ίδιο μυαλό, αλλά διαφορετικές ατάκες. Εγώ μάλλον δεν θα έλεγα αυτές τις ατάκες. Πάμε να δούμε τι λένε. Η Κρίση Παπαδοπούλου και η Νέδη Αντωνιάδη για σένα. Μην πες ότι ρωτάνε κι αυτές. Μπορούμε να πούμε ότι είσαι η τυχερή, γενικά, γιατί ξεκίνησες με τους Γυμνούς Αγγέλους επιτυχία. Συνέχισες, μιλώ για τηλεόραση, με την πρεμιέρα με συμπροταγωνιστή τον Κωνσταντινό Μαρκουλάκη και συνεχίζεις με θεάτρο τον Αλέξη Γεωργούλη. Ναι, νιώθω τυχερή πραγματικά, είναι γεγονός. Ήμουν τόσο καιρό στην Ελλάδα και αυτά τα ονόματα και αυτοί οι άνθρωποι επαγγελματίες δεν μου έχουν τύχει, μου τυχαίνουν στην Κύπρο. Είναι τιμή μου πραγματικά που συνεργάζομαι με τέτοιους ανθρώπους. Πώς είναι να συνεργάζεσαι με τον Αλέξη Γεωργούλη? Είναι θετικό, πολύ θετικό. Γεια σου, Αλέξη. Ό,τι κάνουμε λάθος, ας πούμε, για τέτοια, λέμε ότι
θα μας πει ο Αλέξης για τη συνέχεια, ρε παιδί μου, ότι τα ξέρει όλα. Είναι πολύ καλός άνθρωπος πρώτα απ' όλα. Τέλειος επαγγελματίας και με βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ με βοηθάει. Νομίζω ότι σε αυτό το ρόλο ειδικά θα χρειαζόμουν έναν πολύ καλό ηθοποιό δίπλα μου για να μπορέσω να αντέξω αυτό το βάρος. Και φυσικά και τη Νέδη. Ετοιμάζει τώρα η XMAS Productions το Δεσποινής Τζούλη με τον Αλέξη Γεωργούλη, με την Κρίστη Παπαδοπούλου, με μένα. Είμαστε σε πρόβες τώρα, έχει 10 μέρες, βγαίνουμε πρεμιέρα 12 Ιουλίου και δουλεύουμε πολύ σκληρά και καλά και παραγωγικά. Ο ρόλος σου? Ο ρόλος μου είναι αυτός της Κριστίν, που είναι η αραβωνιαστικιά του Τζον. Διαδραματίζεται το έργο μέσα σε μια βραδιά στο σπίτι ενός λόρδου. Είμαι η μαγείρισα του σπιτιού, αραβωνιασμένη με το σοφέρ, η οποία προσπαθεί να κρατήσει αυτόν τον άντρα που φεύγει από τα χέρια της σπίτι. Μάλιστα. Και αναφερόμαστε στον Αλέξη Γεωργούλη. Ναι, ναι, ναι. Πες μας λίγα λόγια για τον Αλέξη, πώς νιώθεις που δουλεύεις μαζί του, είναι η πρώτη φορά? Είναι η πρώτη φορά. Καλά, τον Αλέξη είχα δει τη δουλειά του όπως όλοι. Και νιώθω πάρα πολύ τυχερή που βρίσκομαι πάνω στη σκηνή, που δουλεύω με κάποιον που είναι τόσο δοτικός σαν ηθοποιός. Ιδίως οι πρωταγωνίστριές σου στο θέατρο, και ήθελες να πεις κάποιες πληροφορίες. Πρέπει να τις πληρώνω τις πρωταγωνίστριες. Γιατί? Όλο καλά λόγια. Τα ελαττώματα εσύ θα τα πεις σε λίγο. Τα δικά μου? Ναι, ναι, ναι. Όχι, είναι. Πιστεύω ότι έχουν πει το 1/10 από αυτά που θα έλεγα για τον Αλέξη. Ήταν και πολύ έτσι λαγωνικές οι απαντήσεις τους. Πραγματικά είναι δοτικός. 100% εκεί. Και στηρίζει τους συναδέλφους. Στηρίζει, είναι κάθε στιγμή εκεί μαζί τους αληθινός. Και έτσι βγαίνει η αλήθεια μέσα στις σχέσεις. Εγώ το παρακολουθώ και το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και αυτό δεν είναι θέμα ταλέντου, αλλά θέμα χαρακτήρα. Ναι. Έτσι. Αυτό δεν είναι θέμα ταλέντου υποκριτικής, αλλά χαρακτήρα. Είναι και ταλέντο. Ναι, ναι, ελάττωμα που μου είπες να πω. Είναι και ταλέντο, είναι και χαρακτήρας. Γιατί? Γιατί είναι ελάττωμα αυτό? Ελάττωμα. Παιδιά, μπερδεύτηκα. Γιατί είναι ελάττωμα? Είδες, έλεγες πριν ότι οι γυναίκες μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα παράλληλα. Ναι, έλεγα ότι μια σχέση. Σήμα απ' έξω, τα χάσα. Τι έλεγες? Ω, καλά. Άστο, μιλάω με την Αθηνά. Κάτσε, άραξε, χαλάρωσε. Φραπέ. Καφεδάκι. Έλεγε η Αθηνά για το ότι είσαι δοτικός, και αυτό λέγαμε ότι δεν είναι θέμα ταλέντου υποκριτικής, αλλά χαρακτήρα. Άρα δεν έχω ταλέντο. Στο συγκεκριμένο κομμάτι μόνο. Α, καλά. Λοιπόν, το τηλέφωνο, μίλησε. Μας κάνουν τη σήμα να πούμε το τηλέφωνο. Να πούμε το τηλέφωνο. 7033-13. 7033-13 είναι το τηλέφωνο για τα εισιτήρια, για προπολήσεις. Υπάρχουν τα so easy, τα περίπτερα σε κάθε πόλη. Είναι πότε Λευκός... αρχίζετε? Αρχίζουμε 12 Ιουλίου, 13 και 14 είμαστε στη Λευκοσία, στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών. Πάμε στη Λάρνακα. 17 και 18 νομίζω, 24-25, και προχωρούμε Λεμεσό, Επάφο και Λεμεσό. Δηλαδή Λάρνακα, καλοκαιρινές διακοπές και παραλίμνη. Στην Κύπρο. Και παραλίμνη. Ναι. Έξω από ένα-δύο ώρα για τα βραδάκια που θα πετάγουμε να κάνουμε μια παράσταση. Και... γιατί είμαστε αναγκαστικά, δηλαδή είναι λίγες οι παραστάσεις, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλα τα θέατρα. Πιστεύω ότι θα καλύψουμε τις ανάγκες του κόσμου σε κάθε πόλη. Κάνεις μακροπρόθεσμα σχέδια και όνειρα, ή είσαι πιο... Τα μακροπρόθεσμα σχέδια που κάνω δεν είναι σχέδια, είναι όνειρα τελείως. Μπορείς να μοιραστείς κάποιο μαζί μας? Από τα όνειρα. Έτσι, για να κλείσουμε την εβδομάδα, για να κλείσουμε την εκπομπή. Ναι, είναι τόσο... δηλαδή θα με περάσετε και λίγο τρελό γι' αυτό. Δεν πειράζει. Δηλαδή... Πειράζει μου. Έχουμε και δύο ταινίες που θέλουμε να κάνουμε κάποια στιγμή. Αυτό δεν είναι μακροπρόθεσμο, εντάξει, αυτό μιλάμε για... Αυτό είναι όνειρο. Άστο να μου πει το όνειρό του και μας παίρνει και ο χρόνος. Γιατί τι γίνεται με το χρόνο, παιδιά? Τι παθάτε με το χρόνο? Τι γίνεται με το χρόνο? Κυλάει. Ναι, και είναι πολύ έτοιμος, καταλαβαίνουμε. Ναι, εντάξει, ένα από τα όνειρα, ας πούμε, που είναι έτσι πολύ μακροπρόθεσμο, είναι φαντάζομαι τον εαυτό μου γέρο, ας πούμε, κάπου σε κάποιο παραλιακό έτσι, καλυβάκι, να κάθεται εκεί. Ναι. Μόνος ή με παρέα? Με παρέα, αλλά εκεί μόνος.
Λοιπόν, ποιο είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα καλυβάκια δίπλα. Δεν θα είμαι μόνος μου. Ναι, δηλαδή και μόνος. Αλλά μέσα στο καλυβάκι είναι ησυχία και παιδιά, εντάξει. Μπορείς να μου πεις τρία ελαττώματά σου. Τρία ελαττώματά μου. Ναι. Κοίταξε, άμα υπήρχαν ελαττώματα πάνω μου, τα ήξερα και τα ήξερα, θα τα είχα διορθώσει. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό είναι το πρώτο ελάττωμα. Ένα ελάττωμα που έχουμε ένα μεγάλο, δεν έχουμε ελαττώματα, ναι. Λοιπόν, αστείευομαι. Κάνεις αυτοκριτική. Δηλαδή, νιώθεις ότι έχεις κάποια πράγματα που πρέπει να βελτιώσεις. Κάνω ή νιώθεις τέλειος. Κάνω αυτοκριτική στον εαυτό μου, αλλά δεν κάνω αυτοκριτική στο ποιος είμαι και είσαι έτσι, λες αλήθεια ή δεν λες αλήθεια. Στη συγκεκριμένη στιγμή κάνω πάντα την αυτοκριτική της στιγμής. Δεν προσπαθώ να κάνω μία αναθεώρηση, ξέρω εγώ, της ζωής μου και να πω «Α, είσαι έτσι, είσαι έτσι, έτσι», γιατί 10 ανάλογα φορές... Ανάλογα με την περίσταση. Ναι, 10 φορές των περιπτώσεων, από τις 11 είπες, ας πούμε, ψέματα, άρα είσαι ψεύτης, ας πούμε, ξέρω κάτι τέτοιο. Το έχω δει στις πρόβες όμως, σχεδόν καθημερινά να κάνεις αυτοκριτική. Και να λες «Όχι, αυτή τη στιγμή ήταν λάθος, δεν ήμουν αρκετά αληθινός». Ή... Πέρασες ωραία σήμερα εδώ. Ναι. Περνάω ακόμη. Άρα έχουμε τελειώσει. Έχουν κλείσει κάμερες. Εντάξει, παιδιά, πέρασαμε πάρα πολύ όμορφα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Καλή παραμονή εδώ στην Κύπρο, όπου θα βρίσκεσαι όλο το καλοκαίρι. Εύχομαι να πέρεις υπέροχα, να φας πολλές εφταλιές που σου αρέσουν. Έτσι πρέπει να μιλήσω κι εγώ έτσι τόσο γρήγορα. Ναι. Μπορεί να κάνω διαγωνισμό. Ναι, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα φιλιά μου, καλά να περάσετε. Καλό μαύρισμα. Εσείς που θα πάτε στις παραλίες. Προσοχή στο τηλιακό. Σε όλο το σώμα. Και τα λέμε από Δευτέρα. Γεια σας. Μείνετε μαζί μας. Αμέσως μετά θα βρείτε.